Δεν στείνεται εύκολα, τουλάχιστον τα δύο προηγούμενα χρόνια δεν στείνονταν εύκολα. Έχω ακούσει για κίνσεπ για κοινωνικούς συνεταιρισμούς, κοινωνικούς συνεταιρισμούς, όπως ας πούμε η Περιπανού είναι ένα ευαγές καφενείο, τώρα το έχουν ανοίξει εδώ και 4 μήνες, κάποιες κυρίες στην περιοχή του Βατσίων, κάτω από την Γκράβα, το σχολικό συλλόγημα Γκράβα, στην πλατεία Χατζηδάκη, όπου εκεί γίνανε όλα εύκολα. Είχαν, αν θέλετε, τη γυναικεία χάρη. Και λειτουργεί έτσι με μια πολύ καλή, έτσι, αν θέλετε, σύμπνοια των προσώπων του Ενωπαρχείου. Ο Γιαννόπλος Γιώργος έρχεται από το καταναλωτικό συνεταιρισμό. Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε αστική κίτσεπ, έτσι, αγαπητέ Γιώργη. Και εκεί πέρα έχουν μια άλλη διαδικασία. Περισσότερο πιστεύω ότι είναι αναδιανομητικού τύπου αυτός ο συνεταιρισμός. Έχω μετάσχει σε διαγωνισμούς που κάνουν με λαχνούς και έχουν μια έτσι, αρκετά έξυπνη διαδικασία στο να μπορούν να συγκεντρώνουν πράγματα και να τα ξαναδίνουν. Ο Γιώργος Μπιστιάνος από το Κίσπες Σπυραγής μας έρχεται από τις πρόποδες του Ολίγου. Ο Γιώργης μένει στη Θεσσαλονίκη, ήρθε ειδικά για αυτή τη διαδικασία εδώ σε αυτή τη συνεδρία. Έχει να μας πει πολλά και για τη Μακεδονία και για τι γίνεται αυτή τη στιγμή στον χώρο των συνεταιρισμών στη Βόρεια Ελλάδα και φυσικά να μας μιλήσει για την ιδιαιτερότητα της δικιάς της προσπάθειας της Σπύρας Γης. Αυτά, θα δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στον Νικόλα τον Ιωάννου και στη διαδικασία νομίζω ότι θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα. Καλησπέρα σας. Θα ήταν υπερβολή αν ισχυριζόμασταν σήμερα ότι στην Ελλάδα, για παράδειγμα, υπάρχει ακόμη η κοινοτική μορφή ζωής του παρελθόντος. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι κάτι που έχει χαθεί πλέον συνολικά για τον ευρωπαϊκό χώρο. Δεν είναι μόνο η ολοκληρωτική επέκταση του οικονομοκεντρισμού και της προσωπικοποίησης. Δεν είναι μόνο η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η ανάπτυξη που διέλυσε τοπικές κοινωνίες, εξαφάνισε ορεινούς κοινοτικούς πολιτισμούς που είχαν απομείνει. Παράλληλα με αυτή την εξέλιξη, αναδύεται ένα νέο άτομο. Είναι το χειραφετημένο άτομο το οποίο αλλάζει τη θέση του απαγορευμένου και η εμπέδωση της ατομικής ευθύνης κρύβει πλέον τη σύγχρονη ενοχή. Από τη δεκαετία του 60 και μετά η οικονομία θα προσαρμοστεί σε αυτό το άτομο με αποτέλεσμα να το μετατρέψει σε προϊόν. Την ίδια όμως εποχή το ίδιο άτομο εμφανίζει και μια άλλη εκδοχή από αυτή του προϊόντος. Με κυρίαρχο στοιχείο τη διατροφή, και μετά το ξέσπασμα των μεγάλων διατροφικών σκανδάλων,
εμφανίζονται τα πρώτα δίκτυα παραγωγών καταναλωτών, ξεκινώντας από την Ιαπωνία τη δεκαετία του 60, για να επεκταθούν έπειτα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Ευρώπη. Σε αυτά τα δίκτυα, η οικονομία υποτάσσεται στις υπόλοιπες ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι λέξεις που κυριαρχούν στις συναλλαγές δεν είναι όσο τόσο, αλλά τι είναι αυτό και γιατί, από ποιον και για ποιον. Σήμερα, 50 χρόνια μετά, οι νέες αυτές σημασίες διαπερνούν όλη την κοινωνική διαστρωμάτωση και έχουν εισβάλει σε όλους τους τομείς της παραγωγής, της επικοινωνίας, του πολιτισμού. Τα χειραφετημένα άτομα εμπνέονται από τα νέα νοήματα και δημιουργούν τη νέα συλλογικότητα δίκτυο ατόμων. Μια συλλογικότητα αποτελούμενη από άτομα που με δυσκολία θα αναθέσουν την οποιαδήποτε δραστηριότητα. Νέες σημασίες και νέα νοήματα έξω από την οικονομία αναδύονται από τον δημόσιο χώρο που αυτή η νέα κοινωνική κίνηση δημιουργεί. Ένας δημόσιος χώρος αγορά, όπου η οικονομία είναι σχεδόν αθέατη. Θα μιλήσω για το δικό μας παράδειγμα της Μαστοράτζας, όπου είναι ένα εγχείρημα, μια ομάδα όπου συνετέθηκε ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή αυτόνομα άτομα φτιάξανε μια συλλογικότητα στην οποία το πρώτο που προσπάθησαν να προσδώσουν είναι το περιεχόμενο, γιατί δηλαδή εργαζόμαστε, γιατί δουλεύουμε με το ξύλο και τι είναι αυτό που προτείνουμε στην κοινωνία τελικά. Η Μαστοράτζας, αυτό που επικεντρώθηκε, ήταν στην απεξάρτηση από τη βιομηχανία του ξύλου, από την κατάργηση της μοριοσανίδας και γενικών βιομηχανικών προϊόντων που έχουν μπει πλέον στα σπίτια μας και μας γεμίζουν καθημερινά με οικιακούς, τους λεγόμενους οικιακούς ρήτους, προσπαθώντας να δημιουργήσουμε έναν μικρό δημόσιο χώρο γύρω μας, μια νέα αγορά, η οποία δεν καθορίζεται από τον οικονομικισμό της παρούσας, της συμβατικής, ας πούμε. Υπάρχουν όμως πολλά πολύ μεγαλύτερα παραδείγματα από το δικό μας, τα οποία θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, όπου δημιουργούν παραδείγματα που δημιουργούν δημόσιο χώρο αγορά, στον οποίο η οικονομία είναι σχεδόν αθέατη, που είπαμε πριν. Ένα τέτοιο παράδειγμα και από τα πιο παλιά και ιστορικά στην Ελλάδα είναι η κοινότητα Πελίτη, η οποία πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί που συγκρότησαν αυτή την ανοιχτή κοινότητα, πραγματικά ανοιχτή κοινότητα και χωρίς εθνικούς περιορισμούς, εκτείνονται και εκτός συνόρων, οι λόγοι που δημιουργήθηκε αυτή η κοινότητα δεν ήταν οικονομικοί λόγοι. Ήταν λόγοι που έχουν σχέση με την ποιότητα ζωής, με τον τρόπο ζωής των ανθρώπων και με το οικολογικό αποτύπωμα πάνω στη γη. Άλλο παράδειγμα, πολύ σημαντικό, που αφορά και ένα κινηματικό κομμάτι, είναι η Βιομέ της Θεσσαλονίκης, η οποία, καταλαμβάνοντας το διαλυμένο και παρατημένο εργοστάσιο την προηγούμενη εταιρεία, παλεύει να μπορέσει να παράγει μέσα σε αυτό, δημιουργεί έναν δημόσιο, μικρό δημόσιο χώρο αρχικός από συμπαραστάτες του εγχειρήματος. Βρίσκεται σε αδιέξοδο στην αρχή για το τι ακριβώς θα παράξει και προσανατολίζεται τελικά σωστά στην παραγωγή ενός προϊόντος, το οποίο είναι μια νέα ανάγκη για τον άνθρωπο. Παράγει λοιπόν ένα προϊόν καθημερινής γενικής χρήσης, οικολογικό και χωρίς οικολογικούς ρήπους. Και δημιουργεί έναν τέτοιο δημόσιο χώρο αγορά γύρω της, που φτάνει να γίνεται ακλόνητο σιγά σιγά, αυτή η αγορά. Και έχουμε σήμερα ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται πολύ ικανοποιημένοι, μεγάλη ικανοποίηση που χρησιμοποιούν τα προϊόντα της Βιομέ, χωρίς ταυτόχρονα να είναι άνθρωποι του κινήματος συμπαράστασης γύρω από το συγκεκριμένο εγχείρημα. Άλλο παράδειγμα δημιουργίας δημόσιου χώρου και τα αποτελέσματα της δημιουργίας αυτού του δημόσιου χώρου είναι η Κατηλημένη Αέρα, όπου έχουμε σήμερα το καλύτερο ραδιόφωνο που υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα, ειδικά από τους περιφερειακούς, δεκάδες περιφερειακούς σταθμούς, και ο λόγος είναι ακριβώς το ότι η παραγωγή δεν δίνουν λόγο σε μια συντηρητική ή προοδευτική διεύθυνση ή διοίκηση, αλλά δίνουν λόγο στην ίδια την κοινωνία, στο δημόσιο χώρο, τον οποίο συγκροτούν οι άνθρωποι γύρω από το ραδιόφωνο, οι ακροατές δηλαδή και οι επικοινωνούντες. Γιατί πραγματικά σε αυτά τα ραδιόφωνα η κοινωνία έχει φωνή. Σε αυτά τα εγχειρήματα, τα οποία αναφέραμε εδώ μερικά, είναι χιλιάδες αυτά τα
εγχειρήματα παγκοσμίως και εκατοντάδες στην Ελλάδα, ίσως και εδώ χιλιάδες. Πέρα από το περιεχόμενο, το βασικό στοιχείο που υπάρχει σε όλα αυτά τα εγχειρήματα είναι η εκπαίδευση, η αυτομόρφωση. Αν δούμε τα σεμινάρια της κοινότητας Νέα Γοηνέα, ας πούμε, οι άνθρωποι, τα μαθήματα αξιολογικής που κάνουμε εμείς και προκύψαμε μέσα από αυτά ως Μαστοράτσα, η διαρκής εκπαιδευτική διαδικασία της κοινότητας Πελίτη, θα δούμε ότι οι άνθρωποι δίνουν σε αυτές τις κοινότητες, σε αυτά τα εγχειρήματα, δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στην αυτομόρφωση. Κάτι το οποίο δημιουργεί και μια πιστοποίηση στα παραγόμενα προϊόντα, που μεταφερόμενα στις ανταλλακτικές διεργασίες του δημόσιου χώρου ισχυροποιούν αυτή την πιστοποίηση και μας κάνουν να μην σκεφτόμαστε πλέον την ανάγκη για κάποια κεντρική πιστοποίηση. Δηλαδή δημιουργείται μια αυτορύθμιση των οποιονδήποτε σχέσεων μέσα σε αυτή τη νέα τάση, σε αυτή τη νέα κοινωνική κίνηση. Ταυτόχρονα, τα άτομα που δεν είναι διατεθειμένα να προβούν σε οποιαδήποτε ανάθεση είναι το υποκείμενο της άμεσης δημοκρατίας. Ένα στοιχείο που το παρατηρούμε συχνά στα σύγχρονα κοινοτιστικά δίκτυα. Εδώ θα ήθελα να πω για πράγματα που αναφερθήκαν πριν σχετικά με την άμεση δημοκρατία. Νομίζω πως δεν είναι καθόλου σοβαρή μια άποψη ότι μια πεφωτισμένη ηγεμονία θα μας οδηγήσει στην άμεση δημοκρατία μέσω της παιδείας, ας πούμε. Γιατί η ίδια η λέξη δεν μπορεί να το χωρέσει αυτό. Η δημοκρατία είναι άμεση ή δεν είναι δημοκρατία. Δεν μπορεί να υπάρξει αλλιώς. Σε κάθε άλλη περίπτωση της βάζουμε ένα πρόσημο. Τα λέω αυτά που είπα πριν, τα αναφέρω ως κοινοτιστικά δίκτυα, γιατί περί αυτό πρόκειται, αυτό είναι στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι μιλάμε πλέον για τα σπέρματα νέων κοινοτικών μορφών ζωής, μέσα σε έναν ελεύθερο, κοινωνικό και δημόσιο χώρο, του οποίου η επιβίωση θα εξαρτηθεί από τη διεύρυνσή του. Εννοώ ότι δεν σημαίνει ότι καταστρώνουμε ξαφνικά, ανακαλύπτουμε αυτό ότι είναι η διέξοδος και καταστρώνουμε σχέδια καταστατικά μανιφέστα με βάση τα οποία θα λειτουργήσουν οι νέες κοινωτικές μορφές ζωής ή με βάση τα οποία θα λειτουργήσει η άμεση δημοκρατία. Δεν πρόκειται, δεν πρόκειται ούτε οι κοινωτικές μορφές ζωής ούτε η άμεση δημοκρατία αποτελούν προγραμματικό πολιτικό λόγο. Δεν πρόκειται να συμβεί έτσι αυτή η αλλαγή. Μην φανταζόμαστε κόμματα τα οποία θα υποστηρίξουν αυτές τις σημασίες και αυτές τις αξίες και θα αλλάξει ξαφνικά η ζωή μας. Επίσης, θέλω να πω ότι δεν πρόκειται για μια εναλλακτική οικονομία. Όπως είπα και πριν, τα νέα νοήματα και οι νέες σημασίες δεν παρήχθησαν από κάποιες καταστάσεις οικονομικές ή οικονομική κρίση ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Γι' αυτό και δεν πιστεύω ότι αποτελούν διέξοδο από την οικονομική κρίση που βιώνουμε σήμερα. Γιατί αυτά τα εγχειρήματα και αυτά τα νέα τα σπέρματα των νέων κοινωτικών μορφών ζωής δεν παράγουν οικονομικά μεγέθη. Δεν παράγουν υπεραξία με την έννοια της οικονομίας. Το πολύ πολύ θα μπορούσαμε να πούμε ότι παράγουν κοινωνική υπεραξία. Κάτι που δεν μπορεί να μας σώσει από την οικονομική κρίση. Οι νέες κοινωτικές μορφές ζωής θα έχουν σχέση με τη θέσμιση νέων λειτουργιών που θα θέτουν σε αμφισβήτηση όλες τις σημασίες και τα νοήματα του παρελθόντος. Ακόμα και αυτό το οποίο ονομάζουμε οικονομία. Και έχει καθ' ολοκληρία να επεκταθεί στη ζωή μας. Ο άνθρωπος αναζητεί μια χρονικότητα έξω από το καπιταλιστικό ρολόι. Και πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία σε αυτό. Μια τέτοια έξοδος σημαίνει έξοδο από τη χρονικότητα που επιβάλλει η οικονομία. Και ταυτόχρονα μια διαπάλη με άγνωστους όρους και αποτελέσματα. Θα βρεθεί η πολιτική θέση του κοινοτισμού στα πεδία αυτής της διαπάλης. Από την απάντηση αυτού του ερωτήματος θα εξαρτηθούν ίσως πολλά. Το νέο χειραφετημένο συλλογικό άτομο αναδύεται ως ο παγκόσμιος άνθρωπος σε δύο πάλι εκδοχές. Του παγκόσμιου οικονομικού ανθρώπου και του παγκόσμιου πολιτισμικού κοινοτιστικού ανθρώπου. Το ίντερνετ αποτελεί εργαλείο και για τις δύο αυτές εκδοχές. Ο σύγχρονος πολιτικός κοινοτιστικός λόγος οφείλει να διευρύνεται διαρκώς και να αγκαλιάζει τα νέα νοήματα, τη νέα πραγματικότητα.
Μάνου, σε ευχαριστούμε πολύ και τη Μαστοράτζα που εκπροσωπείς. Ήσουν πάρα πολύ καλό στον χρόνο, ήσουν μέσα στον χρόνο σου, περιεκτικός και μας άφησες πραγματικά τα πάγκασμα της σκέψης σου. Συνεχίζοντας λοιπόν την παρουσίαση των ομιλητών, διέκοψα προηγουμένως, δίνοντας το λόγο τον Νίκο τον Ιωάννου, το διέκοψα σκοπίμως, γιατί το πάνελ αυτό θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε ότι είναι χωρισμένο νοηματικά, νοητικά και νοηματολογικά σε δύο τμήματα. Το ένα είναι οι εκπρόσωποι κάποιων παραγωγικών συνεργατικών ενώσεων, όπως σας είπα, ο Χριστιάνος, ο Παγιανόπουλος και ο Ιωάννου. Ενώ ο αγαπητός φίλος Πισαλίδης Γιώργος μας έρχεται από την ιστοσελίδα Ελληνικός Διανεμισμός, είναι ο εξαριστερών καθόλου στο πάνελ, και ο οποίος έχει κατεργαστεί, εδώ και χρόνια βέβαια, εργαλεία αρκετά οξία προκειμένου να επανέλθει στη συζήτηση αυτή η λέξη, ο διανεμισμός. Νομίζω ότι όταν θα πάρει το λόγο θα μας πει πολύ περισσότερα. Τώρα θα δώσω το λόγο στον αγαπητό φίλο Παγιανόπουλο Γιώργο από το Καταναλωτικό Συναντηρισμό να συνεχίσει. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση, ευχαριστώ και για τα λόγια και ευχαριστώ που βρίσκομαι σε αυτή την ενότητα. Πριν αρχίσω να σας πω ότι είναι ότι ο πρόεδρος του Καταναλωτικού μας Συναντηρισμού, Παρήγος ο Παλάγος, ελπίζω να πάρει το λόγο. Να μας πει κάτι. Ναι, ή μετά από μένα ή ξέρω εγώ πώς θα. Δεν ξέρω, θα δούμε. Λοιπόν, εγώ θα κάνω μια προσπάθεια να σας πω πώς φτάσαμε στο να φτιάξουμε ένα καταναλωτικό συνδυασμό. Νομίζω ότι έχει μια σημασία, όσα προλάβω να πω, τα υπόλοιπα στο διάλογο. Λοιπόν, εμείς ξεκινήσαμε, ας το πούμε έτσι, στην αρχή της κρίσης, της περίοδου των μνημονίων, όπως αλλιώς θα την ονομάσουμε. Μια συζήτηση μεταξύ μας, μια παρέα, μια συλλογικότητα σε σχέση με το πώς θα αντιδράσουμε με βάση τις δικές μας δυνάμεις όλο αυτό το πράγμα το οποίο μας έχει καταπλακώσει. Και πέραν των γενικόλογων διακηρύξεων και ακτιβισμών που έχουμε όλοι σε διάφορα, θέλαμε να κάνουμε και κάτι πιο πρακτικό. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία λέμε θα μπορούμε σε ένα πολύ μικρό ποσοστό να τα μετουσιώνουμε και σε πράξη, για να έχει και κάποιο νόημα η θεωρία με την πράξη. Λοιπόν, δεδομένου ότι οι κυβερνήσεις είχαν υποθηκεύσει στην ουσία τον εθνικό πλούτο αλλά και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και δεδομένου ότι αυτή η υποθήκευση προωθεί στην ουσία μια τεράστια μεταφορά πλούτου από τους εργαζόμενους και τα μεσαία στρώματα σε ποικίλα κοινωνικά παράσιτα, από το δημόσιο, δηλαδή στους πειρατές των ιδιωτικοποιήσεων, από τους παραγωγικούς κλάδους στη χρηματιστηριακή κερδοσκοπία, προσπαθούσαμε να δούμε κάποιες λύσεις στην αντίθετη τρόπο την ανακατεύθυνση. Θεωρώντας ότι η κρίση έρχεται ως επιστέγγραμμα της συστηματικής αποδιάρθρωσης της εγχωρίας παραγωγής, του κοινωνικού κράτους και του περιορισμού των στοιχειωδών δικαιωμάτων της εργασίας, όπως η ελαστικοποίηση, της ασυνδοσίας του παρασιτικού κεφαλαίου, όπως είναι η ευελιξία, και του αφελινισμού της οικονομίας, το χρηματιστήριο με τα δεδομένα ομόλογα, με τη φυδάνηση κεφαλαίου, με το μάγνωμα κλπ. Και δεδομένου ότι η εγχώρια κρίση ανεξάρτητα από αυτά τα έργα γίνεται εκρηκτική εξαιτίας των λογών που επέβαλαν οι δανειστές μας, φτάσαμε σε κάποια συμπεράσματα ότι ήταν αναγκαίο για μας να προσπαθήσουμε ώστε να τρόπο τη λάθη τη μεριά μας να βοηθήσουμε να αντιφασιστούν αυτά τα κερδοσκοπικά συμφέροντα που έφεραν τη χώρα σε αυτή την κατάσταση. Και με αυτή την έννοια θεωρούμε και πιστεύουμε ότι χρειάζεται ένα άλλο αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο προφανώς δεν είναι ώρα να το κουβεντιάσουμε, αλλά λέω τις αρχικές συλλήψεις για το πώς φτάσαμε να καταλήξαμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι μικρό σε αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώντας πάντα ότι υπάρχει ανάγκη από ένα εθνικό σχέδιο επιβίωσης και ανασυγκρότησης της κοινωνίας και της παραγωγής, με προτεραιότητα την ευημερία και την αξιοπρέπεια των λαϊκών στρωμάτων, σε μια κατεύθυνση που θα περιέχει κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό ήταν το, εν πάση περιπτώσει, πολύ περιληπτικά η αρχική μας σκέψη. Αυτά ξεκινήσαμε πριν 4 χρόνια, με άπειρες συζητήσεις, άπειρες προσαφαιρέσεις και τα γνωστά. Όσοι έχετε περάσει από διαδικασίες, καταλαβαίνετε τι λέω. Λοιπόν,
Θεωρώντας μια εναλλακτική λοιπόν αντίληψη πρέπει να βιώνεται με επιβάσει μια εναλλακτική δράση και στην οικονομία, βάλαμε μπροστά από τη μεριά μας ένα μικρό πείραμα ότι θεωρούμε ότι αυτή η προοδευτική εναλλακτική, ας πούμε έτσι, η πρόταση πρέπει να συνεπάγει τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, τη δημιουργία εταιρεών αλλαγής βάσης, τη δημιουργία συνεταιρισμών, των ομαδικών καλλιεργειών και των κληροπραξιών, τι πρωτοβουλίε των εργαζομένων για ματέωση του αφελινισμού βιώσιμων επιχειρήσεων, την ενίσχυση των πρωτοβουλειών για την αξιοποίηση παραγωγικών δυνατοτήτων. Θεωρώντας δηλαδή πιο ειδικά ότι στο επίπεδο της ανάπτυξης η αυτοοργάνωση για ανάπτυξη των εγχώριων παραγωγικών πηγών με αλληλεγγύη στο κόστος αλλά και στην κατανομή του προϊόντος αποτελεί ένα πεδίο που ως τώρα θεωρείται ότι ανήκει αποκλειστικά στην επιχειρηματική πρωτοβουλία. Ενώ οι πολίτες και οι παραγωγοί και οι καταναλωτές διαπαιδαγωγούνται με όλα τα μέσα να παραμένουν σταθερά παθητικοί. Άρα να παραμένουν απλώς καταναλωτές. Ένα barcode. Λοιπόν, με βάση αυτό λοιπόν, με βάση αυτές τις διαπιστώσεις, αποφασίσαμε και δημιουργήσαμε έναν προμηθευτικό καταναλωτικό συνεταιρισμό. Το όνομά του είναι Προμηθέας Λιόμενος. Ο πρόεδρος σας πει τι σημαίνει, αν θέλετε. Λοιπόν, σε συνεργασία με τον Έλληνα παραγωγό να εξασφαλίζει καλύτερες τιμές στην παραγωγή και φθηνότερες στην κατανάλωση. Καταπολεμώντας έμπρακτα την εσχροκέρδεια με σαζότων και τοπογλύφων και επιδιώκοντας ταυτόχρονα την βέλτιστη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών. Άρα, στην ουσία είναι μια, ας το πούμε έτσι πολύ απλά και λαϊκά, μια άλλη μορφή του χωρίς μεσάζοντες, θα το πω έτσι για να, με μια φράση που ξέρουμε όλοι. Δηλαδή, κατευθείαν η σχέση μας είναι με τον παραγωγό. Αυτό δίνει μια δυνατότητα και, ας το πούμε, άμεσης σχέσης και ελέγχου και προφανώς καλύτερες τιμές για τα μέλη και τους φίλους και τους όσους ψωνίζουν με βάση πτώση από τον συνεταιρισμό αυτό. Επίσης έχει και τη διάσταση η οποία γίνεται ευκόλως κατανόητη δεδομένου ότι εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να στηριχθεί η εγχώρια παραγωγή γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει οτιδήποτε εάν δεν υπάρχει η εγχώρια παραγωγή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι να λέμε, ό,τι προγράμματα να κατεβάσουμε όλες τις οφείλες του κόσμου, αν υπάρχει εγχώρια παραγωγή, καμία χώρα δεν μπορεί να αντέξει σε καμία είδους πίεση. Αν δεν υπάρχει παραγωγή, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είσαι μονίμως χρεωμένος. Άρα μονίμως υποχείριο. Έτσι λοιπόν, η δεύτερη διάσταση στο ίδιο σημείο είναι ότι παίρνοντας τα προϊόντα του Θεσσαλού, του Ρουμπελιώτη, του Πελοποννήσου, του Κυκλαδίτη, του Κρητικού, ό,τι έχουμε καταφέρει να βρούμε γύρω-γύρω, και είναι αρκετά και καλά, βοηθάμε τον ίδιο να συνεχίσει την προσπάθειά του να παραμένει στη γη του και να βγάλει το προϊόν. Βασικό πράγμα. Όπου όλα τα κυκλώματα τον σακατεύουν ακριβώς αυτό. Δεν μπορεί να πουλήσει, ο έμπορος του τυπάει τις τιμές κλπ. Κλπ. Να ξέρει. Άρα με αυτή την έννοια, αυτή η, λέω πολύ συνοπτικά, όλο το σκεπτικό που στηρίζεται, ας το πούμε, αυτή η πρωτοβουλία. Άρα, μετά από αυτό θεωρούμε ότι αυτό θα ενθαρρύνει και την εξάπλωση ενός ευρύτερου καταναλωτικού και παραγωγικού κινήματος με την καλλιέργεια της συνεταιριστικής ιδέας. Η συνεταιριστική ιδέα, ξέρετε, έχει πολύ άσχημη φήμη λόγω της δεκαετίας της γνωστής, έτσι. 80 τόσο, 2000 τόσο, έτσι, όπου τελικά οι συνεταιρισμοί, ας πούμε, τροδοβάθμιοι ειδικά... Που δεν ήταν, λέω, πώς η συνεταιριστική ιδέα, πώς εφθάρει, αυτό θέλω να πω. Όπου εντάξει, γίνανε διάφορα όρια και, εν πάση περιπτώσει, ξεφτυλίσκει η ιδέα. Άρα σήμερα, δηλαδή, μιλάει για συνεταιρισμό και σε κοιτάει στραβά. Σου λέει, τι έγινε εδώ τώρα, τι, ας το πούμε, τι καλύπτεις, τι θα τα καλύψεις κλπ. Δυστυχώς πρέπει να ξαναμπεί και αυτό με κάποιους όρους εμπραχτούς ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και συνεταιρισμοί και υπάρχουν πέρα από αυτό που έχω τη τιμή τώρα να μιλώ εγώ εκ μέρους του και άλλοι που κάνουν μια φιλότιμη προσπάθεια που τώρα από την εποχή της κρίσης και μετά και ιδιαίτερα στην εποχή του μνημονίου ξαναφτιαχτήκαν συλλογικότητες, ξανανακαλύψανε ξεχασμένες έννοιες και ξαναπροσπαθούν από την αρχή. Τώρα πόσα θα πετύχουν επιχειρηματικά, πόσα θα δείξουν, υπάρχουν άλλα θέματα. Έτσι, αυτά εξαρτούνται και από όλους τους παράγοντες, αν αντέχουν οι συλλογικότητες, αν βγαίνουν σαν επιχειρήσεις, ας το πούμε έτσι, αν μπορούν στον ανταγωνισμό
της ελεύθερης αγοράς να σταθούν με κάποιο τρόπο και να είναι υποβοηθητικοί, ας το πω, μιας προσπάθειας συνολικότερης που πρέπει να κάνει η χώρα και ο λαός της. Αν δεν έχει τέτοιου είδους υποδομές, κανένα πρόγραμμα, το καλύτερο του κόσμου να μας εμφανίσουν, δεν πρόκειται να πετύχει. Πρέπει να υπάρχουν υποδομές συγκεκριμένες, παραγωγικές, όπως υπάρχουν και οι, ας το πούμε, οι αντίστοιχες δράσεις αλληλεγγύης. Πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχα και υποδομές που να στηρίζουν την παραγωγή και την παραγωγή ανασύγκρουση. Άρα αυτού τα πράγματα θα πηγαίνουν με πολύ κοντά ποδάρια. Για να σταθείς, πρέπει τα ποδάρια σου να πατάνε λίγο καλύτερα. Άρα λοιπόν με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι συμβάνουμε στο απεροελάχιστο, έτσι να μην πούμε το μεγάλο εντάτικα εδώ, στο απεροελάχιστο συμβάνουμε στη δημιουργία μιας υποδομής που θεωρούμε ότι είναι χρήσιμη και αναγκαία. Λοιπόν, λέμε, η αρχή, η ισχύς εγγενώση συμπληρώνεται με την καλλιέργεια του εθελοντισμού. Εδώ είμαστε μέχρι στιγμής, όλη αυτή η δράση είναι εθελοντική. Όχι γιατί δεν θέλουμε να μεγαλώσουμε και μακάρι αύριο μεθαύριο να μπορέσουμε να έχουμε και κάποιον εργαζόμενο να αμείβεται κιόλα, αλλά πάση περιπτώσει επειδή αυτή η στιγμή το μέγεθος μας είναι μικρό, στηρίζεται όλο στον εθελοντισμό. Κοιτάξτε όμως, ο εθελοντισμός, απ' την άλλη, δημιουργεί ξανά συνειδήσεις. Βοηθάει εμάς που το έχουμε μισοξεχάσει να ξαναβγάλουμε τα στοιχεία αυτά που τα είχαμε μισοξεχάσει την εποχή της ευμάρειας και της κατανάλωσης και το 4x4 και των πισίνων και της μικών. Δεν ήμουν από εκεί. Ήταν άλλο. Και αυτή δίνανε την πινελιά και το κλίμα. Λοιπόν, ευτυχώς για αυτούς βέβαια, και για εμάς μάλλον, δυστυχώς για αυτούς, αυτή η εποχή τελείωσε. Έντρομοι τώρα, δεν ξέρω τι ακριβώς διαπραγματεύονται με τις τράπεζες. Εμείς που δεν είχαμε σχέση με όλα αυτά, ανακαλύπτουμε άλλα πράγματα. Αυτά μας ενδιαφέραν πάντα. Μας ενδιαφέραν πάντα να μπορούμε να έχουμε χώρους και τρόπους να παρεμβαίνουμε και να λέμε κάποια πράγματα σε μια κατεύθυνση, ας το πούμε έτσι, συλλογική και σε μια κατεύθυνση δημιουργική. Και επιτρέψτε να πω και μια πολύ έτσι, παλιά, ξέρω εγώ που το λέγανε εγώ, νέα, ας πούμε, και μια αγάπη για τον τόπο, ρε παιδιά. Δηλαδή, απλά πράγματα. Ζούμε σε μια χώρα η οποία, βάσει περιπτώσει, αυτή τη στιγμή είναι από παντού διάτρητη. Ένα σταυροδρόμιο που μπαίνει, βγαίνει, το θέλει, κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Οι εξαρτήσεις του πλειάρισμου δεν ξέρω με τι πυκνότητα, ας το πούμε, εμφανίζονται εδώ, δεν ξέρω αν μου εμφανίζονται με τόση πυκνότητα αλλού, ας πούμε, τόσα πιο πολύ με ζώνη. Λοιπόν, ως όλο αυτό το πράγμα πρέπει να υπάρχουν, ας το πούμε έτσι, μια λέξη, εντάξει, περιμένουμε παρασυγκλήρων, πρέπει να υπάρχουν αντιστάσεις. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα. Και για εμάς και για τους επόμενους. Λοιπόν, άρα νομίζω, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω, αλλά πώς τελειώνω. Α, περάσει, συγγνώμη, εντάξει, γιατί τελειώνω. Πες μου για να... Ναι, συμπυκνώνω και τελειώνω. Πρόλαβα να πω την ιδέα, μας που το υποθέτω. Έτσι, αφού είπα την ιδέα, τα πρακτικά θα τα πούμε λίγο πιο μετά ή όπως ενδιαφέρεται θα τα πούμε καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ενόπλος ήσουν στο ΕΠΑΚΡΟ. Είναι οικολογός ο νόμος που διέπει της ΚΙΝΤΣΕΠ. Δυστυχώς δεν επιτρέπει την ανάπτυξή του. Στην πράξη το έχουν δει οι παλιές ΚΙΝΤΣΕΠ, δηλαδή παλιές τριετίας. Το βλέπουν ότι υπάρχει μια οροφή. Δεν κατορθώνουν να επιβιώσουν και πέραν των 2-3 μεροκαμάτων τσεκουρεμένα, έτσι 15 ευρώ ημερησίως, δεν κατορθώνουν να δώσουν ακόμα και πιο πετυχημένες από αυτές τις ΚΙΝΤΣΕΠ. Δυστυχώς υπάρχει στη μεγάλη πλειοψηφία. Ίσως κάποιες να έχουν δυνατότητα να κερδίζουν περισσότερο, αλλά η πλειοψηφία, αυτό που μαθαίνουμε, αυτό που ακούμε, είναι ότι δυστυχώς οι ΚΙΝΤΣΕΠ κολλάνε. Και είναι ένα ερωτηματικό για νέους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να στραφούν στην ομότιμη παραγωγή, εάν η φόρμα αυτή που έχει ο νόμος μπορεί να τους επιτρέψει και μια περαιτέρω ανάπτυξη μετά τα 2-3 χρόνια. Εδώ θα πρέπει να βάλω ένα στοιχείο ακόμα. Έτσι, η αυτάρκεια, η συμμετοχή, η κλίμακα και η ομοτιμία που έχει αυτή η παραγωγή των ΚΙΝΤΣΕΠ θα διασφαλιζόταν με κάποια συγκεκριμένα αιτήματα, δηλαδή το βάθεμα του νόμου και τη διέξοδο προς αυτήν την κατεύθυνση να είναι η βάση για αυτό που συζητάμε σαν θέμα σήμερα, για τον ελληνικό κοινοτισμό.
μόνο έτσι, μονάχα τα αγωγικά οικονομικά, εάν αλλάξει ο νόμος, εάν πάει σε μια άλλη κατεύθυνση, θα μπορέσουμε να γλιτώσουμε κάποια πράγματα τα οποία θα είναι μοιραία, θα είναι μικρό. Λοιπόν, θα δώσω τώρα το λόγο στον φίλο μας τον Χριστιανό τον Γιώργο από το Κίνσερ της Λιδαγής. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους που είμαστε εδώ πέρα. Δεν ξέρω πού να αρχίσω. Πάντως μου ήρθε στο μυαλό όταν το είδα εδώ από ένα τραγούδι του Σαββόπουλου, του Ιδίων Νικινότητες και Αμουσγαλαξίες. Λοιπόν, που το ακούσατε ήρθε η μένα ή άθελα. Θέλω να πω το εξής, ότι όσον αφορά τις κοινότητες, το θέμα είναι ότι όλοι από μικροί έχουμε πει σε ένα τέτοιο, σε μια τέτοια διαδικασία. Είτε λέγεται αυτή μαθητική κοινότητα, είτε φοιτητικό σύλλογο, είτε εξοραϊστικό σύλλογο, είτε οποιοδήποτε έτσι μια κοινωνική συνοχή. Το θέμα ήταν με ποιου όρου, ποιε προποθέσει, ποιοι στόχοι και ποια κατεύθυνση υπήρχε. Πέρα από αυτό, έτσι δεν θα ήθελα να πιαστώ στο συγκεκριμένο και να μείνω σε αυτό. Ήθελα να πω το εξής και συγκεκριμένα έτσι πάνω στο θέμα του συγκεκριμένου πάνελ. Όσον αφορά ας πούμε τις κινησέπ, τη συνεργατική οικονομία, την κοινωνική οικονομία, το συνεργατισμό. Καταρχήν, να μην έχουμε αυταπάτες, παιδιά. Υπάρχει το εξής, οι κινησέπ διαπαιδαγωγούν την απάτη, έτσι. Χωρίς πολλά-πολλά, όπως ακούτε. Και γιατί το λέω αυτό. Διότι όταν στις ΚΙΝΣΕΠ, ας πούμε, λένε αυτός που εργάζεται πρέπει να είναι ασφαλισμένος και πολύ σωστά έτσι. Γιατί δεν θα πρέπει να είναι ασφαλισμένος. Η λογική ήταν ότι έτσι να ρίξουμε την ανεργία. Είχαν βρει τότε μια καραμέλα, ας πούμε, να υποτίθεται να ρίξουμε την ανεργία. Δηλαδή, εγώ θα πάρω λεφτά, θα φτιάξω μια εταιρεία για να πάρω να δουλεύουν, πώς το λένε, εργαζόμενοι. Έτσι. Αυτή ήταν η λογική, αυτό ήταν ο 40-19 ο νόμος. Λοιπόν, το ξέρουμε ποιο ήταν, ότι αυτοί ας πούμε, που τις κάναμε, τις ΚΙΝΣΕΠ, λίγο έως πολύ, και θα σας αναφέρω τώρα τι έγινε με αυτό θα σας δώσω κοινωνικά στοιχεία, φτάσαμε ας πούμε, να δουλεύουν οι ίδιοι. Και πολλές φορές και επειδή δεν βγαίναμε και να ασφάλιστη και κανονικά, ας πούμε. Με αποτέλεσμα να βρίσκουμε άλλους τρόπους να καλύπτουμε και να έχουμε ένα έσοδο. Που για απλά είναι τα πράγματα. Δεν είναι. Δηλαδή, μην έχουμε πολλές αυταπάτες περί κινησέπ, τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Έτσι, αυτή είναι η όλη ιστορία. Στην αρχή δεν είχαν ΦΠΑ, μετά βάλανε, άλλαξε το φορολογικό καθεστώς και πάει λέγοντας και δεν ξέρουμε και την ημερομηνία, ας πούμε. Δεν είναι. Είναι πολύ απλά τα πράγματα και ξεκάθαρα, έτσι, για να το έχετε, για να ξέρετε τι γίνεται. Τώρα, όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί τουλάχιστον στην Κεντρική Μακεδονία, να σας κάνω έτσι μια αναφορά, υπάρχουν 65 κινσέπ, οι 35 είναι σε λειτουργία, 10 σε Αδράνεια και αναζήτηση ρόλου και οι υπόλοιπες ή έχουν διαλυθεί ή δεν λειτουργούν καθόλου. Αυτή είναι η κατάσταση. Από τις 65, μόλις 12 είναι εκτός Θεσσαλονίκης. Από τις 53 της Θεσσαλονίκης, 10 είναι περίπου εδώ, είναι εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος και τα αντικείμενά τους είναι εκπαιδευτικές υπηρεσίες 10 την ΣΕΠ, πολιτισμός και τέχνες 8, ενημέρωση 3, τυπογραφείο 1, βιβλιοπωλείο εκδόσεις 1 για κυβέρνηση της πολιτείας, οικολογία, ανακύκλωση και διαχείριση απορριμμάτων 10, φροντίδα υγείας ιατρικής υπηρεσίας 6, καφενεία και μπαρ 5, σύντηση 4, πρωτογενής τομέας αρωματικά φυτά και σακούνια 8, δίκαιο εμπόριο όπως είναι ο άλλος τρόπος 1, είναι η βιομέ, που θα πω για τη βιομέ και διάφοροι του κάπου 7. Η βιομέ καταρχήν έγινε από. Παράτησε τη Φρικεράμ Τζόνσον η Φιλίππου, η αφεντική να του. Μαζευτήκαν οι εργάτες, πιάσαν το εργοστάσιο, παράγουν καθαριστικά.
τα οποία τα διακινούν καθαριστικά, πώς το λένε, για τα χέρια, σαπούνια, τέτοια. Λοιπόν, τα διακινούν μέσα από διάφορους χώρους, όπως είναι διάφοροι χώροι εδώ στην Αθήνα, στο ίδιο αυτοργανωμένοι χώροι, στο Μικρόβιο, στη Θεσσαλονίκη, σε οικογιορτές που γίνονται, σε τέτοια πράγματα και με αυτούς τους, με αυτούς τους όρους και με αυτά τα δίκτυα. Πολύ φθηνά βέβαια και καλά, τέλος πάντων οικολογικά. Και αυτοί είναι, έχουν τη συμπαράσταση πολλών, είναι στο εξωτερικό, ασχολούνται με διάφορους, ας πούμε, με διάφορες άλλες αυτόνομες οργανώσεις και εργοστάσια, τόσο στο Μεξικό, τόσο στην Γερμανία, στην Ισπανία, αυτοί είναι βιούν, έτσι. Οι άνθρωποι δουλεύουν για 5, 10, 15 ευρώ τη μέρα, τα βγάζουν, δεν τα βγάζουν, τα βγάζουν, δεν τα βγάζουν και τώρα. Απλά έχουν έτσι χαράξει αυτόν τον τρόπο και πάνε πολύ καλά. Αυτή είναι η κατάσταση. Δημιουργήσαμε μια κοινωνία αυτή. Αν υπάρχει κάτι και να μας πεις κάποια λύση στοχευμένη, δηλαδή στον νόμο, αν μπορεί να γίνει κάτι να... Δεν έχω αυτή τη στιγμή κάτι να προτείνω. Αυτή τη στιγμή γενικά υπάρχουν διεργασίες όσον αφορά την κοινωνική οικονομία. Υπάρχει μια κατεύθυνση ευρωπαϊκή. Υποτίθεται ότι την προωθεί και το Υπουργείο Ανάπτυξης ή Εργασίας, που εκεί πέρα στο Υπουργείο Εργασίας είμαστε στο Μικρό εκεί. Τώρα το πώς θέλουν να το φτιάξουν, το πώς θέλουν να το κάνουν, δεν ξέρω. Είναι γεγονός όμως ότι δεν τους έχει κανένα εμπιστοσύνη. Στο πώς θέλουν να το προωθήσουν, ας πούμε, και πώς θέλουν να το πάνε το πράγμα. Αυτά έτσι είναι αυτά που σας είπα, ας πούμε, περί των κινσέπ των ομάδων, ας πούμε, που λειτουργούν στην Κεντρική Μακεδονία. Τώρα, κάτι άλλο που θα ήθελα να πω, είναι ότι υπάρχουν αρκετοί γενικοί συνεταιρισμοί στην Κεντρική Μακεδονία. Η πρώτη άνθηση ήταν στην δεκαετία του 80, που έγινε με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Επιαρχών ΠΑΣΟΚ, κυρίως σε αγροτικές περιοχές. Η δεύτερη άνθηση έγινε στα τέλη της δεκαετίας του 90 με τα προγράμματα Leader, που ήταν και αυτά με τους ξενώνες και με διάφορες άλλες ειδικότητες. Οι περισσότεροι από αυτούς τους συνεταιρισμούς είχαν κίνητρο την επιδότηση και τίποτα άλλο και μετά πολλοί χρόνια κλείσαν τότε. Η πραγματική καταγραφή γύρω στο 2006 με 2007 έδειξε περίπου 14 συνεταιρισμούς, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική. Ασχολούνται με παραγωγή παραδοσιακών τροφίμων, εκτός από δύο από αυτούς που παρήγαγαν χειροτεχνήματα. Βρίσκονται σε μικρά χωριά, ασχολούνται οι γυναίκες, βγήκαν οι γυναίκες από τα σπίτια τους και σε μεγάλη ηλικία. Κάποιες από αυτές, ας πούμε, φτάσανε με ενώ δεν είχαν στον ίδιο μοίρα να βγάζουν και 200-300 ευρώ το μήνα. Έτσι το παλέψαν, το προχωράνε. Τώρα, όσον αφορά εμάς, εμείς το 2012 είχαμε 2012 στις αρχές και όλες, ξεκινήσαμε μια διαδικασία συζήτησης, ζήμωσης, 5-6 άτομα, 7 μάλλον άτομα, να κάνουμε έναν κοινωνικό συνεταιρισμό, μια κλεισέρ. Δεν είχαμε συγκεκριμένο, ή μάλλον το συγκεκριμένο αντικείμενο που είχαμε ήταν και στη σκέψη μας και στο μυαλό μας ήταν ότι θέλαμε να δώσουμε και να λειτουργήσουμε σε μια διαδικασία στο να έρθουμε να φέρουμε τον αστικό κόσμο, ας πούμε, μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων με τον αγροτικό. Εκεί ήταν δηλαδή, είχαμε το πλαίσιο σκέψης. Κάπου προχωρήσαμε, τώρα έχουμε μείνει 5, φύγανε στη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε εδώ και 2 χρόνια τώρα καμηνικότητα με την προώθηση της τεχνολογίας των ενεργών μικροοργανισμών, μια ανακάλυψη του τέλου Χίγκα από την Ιαπωνία. Κυκλοφορεί στην Ελλάδα από το 2000, 2-4 χρόνια. Έχουμε ένα κτήμα στην Κατερίνη. Η έδρα του συνεταιρισμού είναι Κατερίνη, έτσι, για λογιστικούς λόγους.
Εγώ είμαι Θεσσαλονίκη, άλλη μία είναι Θεσσαλονίκη, δύο είναι από Αιγίνιο που είναι λησοκόμενοι συνέτεροι, η Ελένη είναι και αυτή από την Κατερίνη. Έχουμε ένα κτήμα, κάναμε και κάνουμε διάφορα σεμινάρια με διάφορες παραγωγές εκπαιδευτικού χαρακτήρα και επιδεικτικού. Ένα μεγάλο σεμινάριο που ήταν με διαμονή, ένα τετραήμερο, είχε έρθει ο Πίτερ Κάουενς, διεθνής καθηγητής της Περμακουλτούρας. Ήταν ένα τριήμερο αυτό. Έχουμε κάνει τους ενεργούς μικροοργανισμούς αρκετά σεμινάρια. Έχουμε έρθει σχολεία. Έχουμε δει τι έχουμε κάνει. Έτσι, καλλιέργειες και αυτά. Τελευταία επιτυχημένη μας προσπάθεια ήταν ο καθαρισμός και το κλείσιμο κάρβων του Δήμου Νεάπολης Αιγαίων με ενεργούς μικροοργανισμούς που δεν χρησιμοποιούν, σταματήσαν να χρησιμοποιούν απορριπαντικά, άζαξ και τέτοια. Αυτά έτσι. Και πάνω σε αυτή την διαδικασία κινούμαστε. Η φιλοσοφία είναι ότι διασπέρνουμε τη γνώση, δηλαδή αυτό που κάνουμε σε συζήτηση με τον κτηνοτρόφο ή τον παραγωγό, αν δεν τον συμφέρει, του δείχνουμε πώς να το κάνει και αυτή είναι η όλη λογική. Και μας ενδιαφέρει η διασπορά των πληροφοριών. Αυτό είναι η θέση μας. Εκπαιδεύεται κόσμο. Φυσικά εκπαιδεύεται κόσμο. Με οργανωμένα σεμινάρια. Ναι, με οργανωμένα σεμινάρια, με επιτόπου παρακολούθηση. Είμαστε εκείνη τη στιγμή εκεί. Τώρα έτσι το κάνουμε. Αυτό κάνουμε. Είσαστε και επιμορφωτικός κοινός. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ωραία, η συζήτηση προχωράει. Να θυμόμαστε ότι στα πλαίσια της κοινότητας του κοινοτισμού είναι οι έννοιες παράδοση, κληρονομιά, ταυτότητα, διαφορετικότητα και συνεργασία και συνέχεια της συλλογικότητας της όποιας θα συμμετέχει μέσα από την κοινότητα. Τώρα, εδώ έχουμε το φίλο μας τον Ψαλίδη, τον Γιώργο, από τη ιστοσελίδα Ελληνικός Διανομισμός, ο οποίος θα μας δώσει μια διάσταση ιστορική και ταυτόχρονα ένα εργαλείο εξυφρενωμένο. Έτσι. Αν τα αφήσω να τα πεις εσύ, με συγχωρείτε να σε πρόβλημα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω καταρχήν τους οργανωτές της εκδήλωσης της ημερίδας που με έχουν καλέσει να μιλήσω για τον διανομισμό. Μια θεωρία η οποία είναι και οικονομική και ειδική και κοινωνική, με την οποία ασχολούμαι εδώ και τρία χρόνια. Στην Ελλάδα είναι καινούρια, αλλά στο εξωτερικό μετράει 100 χρόνια ζωής, έχοντας επηρεάσει πολυπίκυλα την οικονομική και πολιτική ζωή του πλανήτη. Βέβαια, η λέξη διανομισμός μπορεί να μην σας λέει τίποτα, αλλά το ότι είμαστε εδώ πέρα και γενικά υπάρχει αφορμή για συζήτηση για νεοκοινοτισμό, το οφείλουμε σε ένα βιβλίο που είχε γίνει το νεοδιανομιστικό best seller δεκαετίες 70-80. Μιλάω για το μικρό είναι όμορφο του οικονομολόγου Ιφίσου Μάγερ, το οποίο έχει κυκλοφορήσει και στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Γκλάρος. Τι είναι όμως ο διανομισμός? Ο διανομισμός είναι ένα σύστημα που ιδρύθηκε από απογοητευμένους, θα έλεγα μάλλον, σοσιαλιστές, τον Γκίλμπερτ Τσέστερτον και τον Ίλεμ Μπέλοκ. Ο Τσέστερτον θεωρείται από τα μεγαλύτερα μυαλά του 20ου αιώνα στο εξωτερικό. Τα βιβλία του έχουν περάσει είτε θεολογικά είτε ποίηματα, διηγήσεις κτλ. Έχουν περάσει τους πάντες, από τον Μάικ Κόλινς, που είχε επηρεαστεί από το βιβλίο των Απολέοντας του Νότικιν Χιλ, που κυκλοφορεί και στα ελληνικά, εάν δεν κάνω λάθος, μέχρι τον Πάπα Φραγκίσκο τον πρώτο, ο οποίος όταν ζούσε στην Αργεντινή ήταν ο πρόεδρος φίλων του Τσέστερτον. Ο διανομισμός λοιπόν ήταν μια προσπάθεια από τη μία να δώσει μια λύση στη φτώχεια της εργατικής τάξης στην περίοδο της Βικτωριανής περίοδου και στα τέλη του 19ου αιώνα, και από τη μία είχε να αντιπαταχθεί σε αυτό που έβλεπε αυτός ως συγκεντρωτικό καπιταλισμό με τους διάφορους Rockefeller και τους Rothschilds να εξαγοράζουν τις διάφορες
τα παροϊκά μέσα από τους μικρούς μικροπαγγελματίες και μικροπαγγελματίες και μικροϊδιοκτήτες γης και από την άλλη αντετασσόταν επίσης και στον κομμουνισμό από το οποίο προερχόταν πάρα πολύ από τους διανεμιστές θεώντας ότι είναι συγκεντρωτικό καταρχήν που για αυτούς ο συγκεντρωτισμός είναι ταυτόσιμος με την σκλαβιά και ότι έχει έναν υλισμό που δεν διαφέρει από τον καπιταλισμό και πέρα από το άλλο έχει και την στέρηση ελευθερίας. Να πούμε όμως να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο Τσέστερτον όταν λέει καπιταλισμό εννοεί την κατάσταση εκείνη στην οποία οι πολλοί είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν για λόγους για έναντι μισθού σε μια μικρή ομάδα ιδιωτών. Εάν δηλαδή αντίθετα με ό,τι λένε διάφοροι, δεν θεωρεί τον καπιταλισμό ότι είναι να έχεις τα παροϊκά μέσα στα χέρια σου, λέει ότι αν αυτό είναι καπιταλισμός, εγώ είμαι καπιταλιστός. Ο Λένιν είναι καπιταλιστής, όλοι είμαστε καπιταλιστές. Τι είναι αφού ξεκαθαρίσαμε τι δεν είναι ο καπιταλισμός, γιατί πολλοί όταν ακούνε διανομισμός μπορεί να φανταστούν ότι θα κάνουμε καμιά διανομή του πλούτου, να πούμε τι σημαίνει. Σημαίνει ο διανομισμός πιστεύει ότι μια κοινωνία ευημερή και είναι υγιής και κατά συνέπεια όχι μόνο η οικονομία αλλά και η κοινωνία, όταν υπάρχει σε όσα περισσότερα χέρια γίνεται η διανομή του των μέσων παραγωγής, των μέσων συναλλαγής και των μέσων διανομής. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό είναι το παλιό μοντέλο που είχαμε από την αρχαιότητα. Δηλαδή έχουμε γίνει το αριστοτελικό μοντέλο, το οποίο πιστεύει στην στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας στη μικρομεσαία αστική τάξη, ας πούμε, αν το πούμε έτσι, το οποίο βασίζεται στους αγρότες, στους παραδοσιακούς τεχνίτες, στους ελεύθερους επαγγελματίες που πολλοί από αυτούς έχουν και τα δικά τους μέσα, δηλαδή ο οδοντίατρος, ο υδραυλικός, ο χειριστής του software της σήμερα εποχή και φυσικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οικογενειακές και συνεταιριστικές, αυτή πρέπει να είναι η βάση μιας υγιούς κοινωνίας. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό για τους διανεμιστές. Δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι το οικονομικό κομμάτι, αλλά δεν είναι μόνο το κοινωνικό. Τι γίνεται με το υπόλοιπο. Ο διανεμιστής πιστεύει, μάλλον συμπληρώνει αυτά τα πράγματα με αναφορά σε ανώτερες ηθικές αξίες που για αυτούς ήταν λόγω του καθολικισμού, ο χριστιανισμός και δύο καθολικισμός και υποχρεώσεις στην κοινότητα και στην κοινωνία. Δηλαδή δεν δέχεται το μοντέλο του εγωιστή που νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του. Αυτή είναι η έννοια της κοινωνίας και της κοινότητας, ότι πρέπει να νοιάζεται για την κοινότητα και πρέπει να αναπτύξει μια επιστροφή της οικογένειας στο μοντέλο στο οποίο η οικογένεια θα είναι πάλι μοχλός γέννησης ιδεών παραδοσιακών και χριστιανικών, κάτι που χάθηκε με τη σημασία στους φίλους και τα άλλα και όλη την αλλαγή της κοινωνίας της μεταπολεμικής. Για να το κερδίσει αυτό στράφηκε σε δύο-τρία πράγματα. Είναι μάλλον τις ρίζες της. Η πρώτη ήταν οι κοινωνικές εγκύκλειες του καθολικισμού, το Rerum Novarum, το οποίο το είχε εκδώσει το 1891 ο Λέων ο 13ος, ο οποίος τι λέει. Λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας δίκαιος μισθός, στους οποίους, με τον οποίο ο εργαζόμενος θα πρέπει να μπορεί να αγοράσει γη. Αυτό είναι το όριο που ορίζει το τι είναι καλός μισθός. Ότι μπορείς να αγοράσεις γη για να μπορείς να μην εξαρτιέσαι από τον άλλον κάποια στιγμή. Κυρίως όμως θεωρούσε ότι ο νόμος πρέπει να εξαπλώνει όσους περισσότερους ανθρώπους την ιδέα της παραγωγικής ιδιοκτησίας. Από την άλλη, η γη είναι η πιο φυσιολογική μορφή γης, ιδιοκτησίας.
Ενώ θεωρούσε ότι οι άνθρωποι αγαπούν και έχουν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα για τη δουλειά τους όταν η γη τους ανήκει ή η δουλειά τους ανήκει κατά προέκταση. Τέλος, πίστευε ότι στο δικαίωμα των εργαζομένων να οργανώνουν εργατικές ενώσεις, αλλά παίρνει την πάλη των τάξεων και υποστηρίζει την αρμονική συνεργασία μεταξύ τους. 40 χρόνια μετά, από το Ρέο Μνοβέρομ έρχεται ένας άλλος πάπας, ο οποίος ο 11ος, ο οποίος βγάζει το Κουαντραγεσίμο Άνω. Το Κουαντραγεσίμο Άνω βρίσκουμε για πρώτη φορά μια ιδέα η οποία έχει γίνει εδώ και 20-22 χρόνια νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάω για την επικουρικότητα. Η επικουρικότητα δεν σημαίνει τίποτα άλλο, ότι δεν μπορείς να είστε, ότι το κάθε έργο θα το κάνει η μεγαλύτερη ομάδα ή κοινότητα ή συλλογικότητα, αλλά η μικρότερη. Και δεν μπορείς να απορροφήσεις ως μεγάλη, είτε είναι οικονομική, πολιτική, κοινωνική, και τη μικρή οντότητα, τη μικρή συλλογικότητα και το έργο που μπορεί να φτιάξει. Με άλλα λόγια, ο διανεμισμός, έτσι ο επηρεασμένος από αυτές τις απόψεις, ο οποίος δεν χρειάζεται να είσαι καν καθολικός για να αποδοθείς αυτές τις ιδέες, εμείς τις θεωρούμε τουλάχιστον απλώς ως υγιείς οικονομικές απόψεις. Δεν έχουμε το προνόμιο ή όπως αλλιώς θέλετε αυτό που έχουν οι καθολικοί στη Γαλλία ή στην Ιταλία, να παραπέμπουμε στον Πάπα. Απλώς πιστεύουμε ότι είναι, απλώς αυτές οι ιδέες είναι υγιείς. Και αυτές οι ιδέες τις πιστεύουμε και τις προωθούμε. Αυτό σημαίνει ότι εμείς ως διανεμιστές απεχθανόμαστε τον συγκεντρωτισμό, απεχθανόμαστε τη γραφειοκρατία, απεχθανόμαστε την υπέμετρη βοήθεια και την υπερβολική παρουσία του κράτους, και αυτό μας, και εδώ ερχόμαστε στον κοινοτισμό. Ο διανεμισμός με την άρνηση του να επεμβαίνει το μεγάλο κράτος στις κοινότητες, πιστεύει στην αποκέντρωση, την τοπική αυτοδιοίκηση, να αντικαθιστά σε πολλά θέματα την κυβέρνηση, προωθώντας το πνεύμα του κοινοτισμού. Αυτό είναι και η ιδέα του πιο πρόσφατου, της πιο πρόσφατης θεωρίας ή προγράμματος νεοκοινοτισμού και διανεμισμού που έχει βρει και η κυβερνητική πολιτική, η μεγάλη κοινωνία του Κάμερον και του Μπλοντ. Γι' αυτά θα μιλήσω σε λίγο. Σε οικονομικό επίπεδο να πούμε ότι σημαίνει ότι οι οικογένειες, οι μικρότερες δηλαδή οι οικονομικές μονάδες, πρέπει να έχουν την κατοχή τους στα μέσα παραγωγής. Μάλιστα, ο διανεμισμός, αρνούμενος τον ατομικισμό, θεωρεί την οικογένεια και όχι το άτομο ως τον ιδιοκτήτη της γης ή της παραγωγικής ιδιοκτησίας. Από την άλλη, ο διανεμισμός είχε περαστεί από τα διάφορα συνεταιριστικά κινήματα τα οποία υπήρχαν στα τέλη του 19ου αιώνα. Ποιοι ήταν αυτοί? Ήταν η πρώτη συνεταιριστική επιχείρηση κατανοτών στο Rochdale της Αγγλίας, το οποίο η επιτυχία της καθόρισε τον κανονισμό του συνεταιριστικού κινήματος. Για εμάς τους Έλληνες, οι πρώτοι συνεταιρισμοί ήταν τα μπελάκια, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ίσως κάποτε πρέπει να το αλλάξουμε. Είναι οι πιστωτικές ενώσεις, credit unions όπως λέγονται, αλλά κανονικά είναι οι αντίστοιχες συνεταιριστικές τράπεζες που ίδρυσε ο Ράιφενσεν στην Γερμανία για να εξυπηρετήσει τους αγρότες των περιοχών που δεν εξυπηρετούσαν οι κανονικές τράπεζες. Άρα πάλι έχουμε τη βοήθεια της κοινότητας. Υπήρχαν ακόμα τα στεγαστικά ταμιευτεία και τα ταμεία ασφάλισης. Όλα αυτά τα κινήματα δεν είναι όπως θέλουν ή ήθελαν κάποιοι σοσιαλιστικά. Αντίθετα, βοηθούσαν στη δυνατότητα της οικογενειακής στέγασης, της ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το δανεισμό χωρίς τοκογλυφία και τον παραμερισμό των μεσαζόντων. Παρήχαν έτσι την πολυπόθητη οικονομική ανεξαρτησία και αυτάκια σε αγρότες, σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες και σε εργαζομένους, βοηθώντας έτσι από τη μία την απροπρολετοποίηση της εργατικής τάξης και από την άλλη τον υπερκερασμό του προβλήματος της εργασιακής αλληλοτρέωσης, για την οποία μιλούσε ο Μάρξ και έλεγε ότι αυτό θα ξεπεραστεί μόνο άμα γίνει ο κομμουνισμός. Όχι. Όμως όλα αυτά υπήρχαν σε μια άμορφη. Δεν είχαν συγκεντρωθεί σε μια ιδεολογία, και αυτό το έκαναν ο Τσέστερτον και ο Μπέλοκ, το οποίο ήταν ο διανεμισμός. Να προσθέσουμε επίσης ότι
ήταν επηρεασμένη και από τον περσοναλισμό του, του Μουρνιέρ, ο οποίος ήταν το, το καθολικό αντίστοιχο της, της φιλοσοφίας του προσώπου στην Καθημάς Ορθοδοξία. Γι' αυτό θα μιλήσω περισσότερο. Πιστεύω ότι αυτό μπορεί, δεν χρειάζεται να παραπέμπουμε στο Μουνιέρ, αλλά στον άξιο τον Μάξιμο τον Ομολογητή και την δυνατότητα του να βλέπεις το άτομο σαν οντότητα και όχι σαν μέσο. Δηλαδή να μπορείς να, να δώσεις στον, στο άτομο να, να αναπτυχθεί πλήρως και, στο να, και να μπορεί να ανθίσει. Και αυτό να πούμε ότι ο διανεμισμός κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα έγινε, έγινε πολιτικό κίνημα στον, με το όνομα του διανεμιστικού συνδέσμου, στο οποίο συμμετείχαν μεγάλα από τα μεγαλύτερα κεφάλια της συντηρητικής σκέψης. Είτε ο T.C. Eliot, ο συγγραφέας της Έρημης Γης, ο Tolkien, ο συγγραφέας του, του Άρχοντα των Αθλητιών, και ο C.S. Lewis, ο συγγραφέας των Χωνικών της Νάρνια. Εάν θέλετε λίγο να καταλάβετε το τι, πώς δούλευε, πώς δουλεύει το, το προ, ένα πρότυπο της, της διανεμιστικής σκέψης, χωρίς αυτό να παραπέμπει ότι αυτό είναι μόνο ονειροβατή, αυτό το πρότυπο διανεμιστικής σκέψης, το οποίο έγινε και επιτυχία και εμπορική ως αναγνωστικό κοινό ξανά στη δεκαετία του 80 και ως κινηματογραφικής αρχές δεκαετίας του, του 2000, αυτό ήταν ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών. Το Σάιρ, για όσους έχουν δει, διαβάσει το βιβλίο, για όσους έχουν δει το, το, την ταινία αλλά και την πρόσφατη τριλογία του Πίτερ Τζάκσον, το Σάιρ είναι ο, το βασικό σπίτι των Χόμπιτ, είναι το βασικό χωριό των Χόμπιτ. Εδώ τι έχουμε, έχουμε ένα βασίλειο και το οποίο είναι αποκεντρωμένο. Το, βασι, το, 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 το Σάιρ είναι το χωριό πρότυπο. Σε αυτό η, δεν έχουμε μεγάλη, μεγάλο κράτος που να επεμβαίνει, δεν έχουμε μεγάλες επιχειρήσεις, έχουμε αντίστοιχα, αντίθετα, πάρα πολλούς μικρούς τεχνίτες, πάρα πολλούς αγρότες και, και μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Α, ο, το, το Σάιρ ευημερίως ζει με αυτόν τον τρόπο. Α, και, και όσο είναι η, και όσο είναι η, και όταν καλύπτονται οι καταναλωτικές ανάγκες του, οι βασικές ανάγκες, αρνούνται να καταναλώσουν παραπάνω, στέλνουν τα, εμπορεύονται αποκλειστικά και μόνο με, τους, με, με τα άλλα χωριά. Αυτό είναι και μια χριστιανική, ας πούμε, αυτάρκεια ή χριστιανική δωρικότητα που επιζητεί ο χριστιανισμός. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι. Είναι το κομμάτι λιτότητας κατανάλωσης παραγωγής. Τι γίνεται λοιπόν. Φεύγουν οι τέσσερις, οι τέσσερις Hobbit, ο Φρόντο, ο Σαμ, ο Πίπιν και ο Μέριτ, να πάνε να καταστρέψουν το δαχτυλίδι. Όταν όμως γυρνάνε, έχουν το, το, ο, η οικονομία έχει πέσει στα χέρια των ξένων. Οι ξένοι έχουν φτιάξει γραφειοκρατία. Έχουν κάνει συγκεντρωτισμό, έχουν επεμβαίνει το κράτος και, μεγάλη, και έχουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις. Όχι μόνο αυτό, η κατανάλωση έχει ξεπεράσει τα, την, τις βασικές ανάγκες, έχει γίνει υπερκαταναλωτική. Αποτέλεσμα, ή έχουμε την, από τη μία την οικονομική κρίση, σαν και αυτή που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, και από την άλλη έχουμε τον, τη μόλυνση του περιβάλλοντος, η οποία κάποια στιγμή θα δώσουν ακόμα και αγώνα, για να, πόλεμο για να, τον, για να ξαναγυρίσουν στην παλιά μορφή. Αυτές οι αξίες δεν νομίζω ότι δεν έχουν σχέση με, τον, με την επιτυχία της, της τριλογίας του, του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Αυτό ήταν πράγματα που μπορούν να μας μιλήσουν. Και να μην ξεχνάμε ότι οι, οι διανεμιστές όπως ο Tolkien και στη συνέχεια και ο, που φτάνουν μέχρι τον Russell Kell και τον Wendell Berry, τον, τον ποιητή αργότη που είναι πολύ γνωστό στην Αμερική, δεν είναι κάτι που ας πούμε είναι λίγο, δεν είναι ούτε πράσινος ούτε ήταν ο Tolkien, ούτε λάτρευε την, τη θεά της γης, ήταν χριστιανός καταρχήν. Αλλά τι ήταν, πίστευαν ότι, το, ότι ο σεβασμός στη γη και την αγάπη στην, προς, την, προς, την, προς τη φύση είναι κομμάτι των παραδοσιακών τους αξιών.
Ήταν μέρος της, του κοινοτισμού τους, ήταν μέρος της αγάπης τους στην οικογένεια, στις τέχνες, δηλαδή τους τεχνίτες, με την έννοια του τεχνίτη και φυσικά στον παραδοσιακό ξενισμό. Αυτή η ιδέα περί αριφόρου ανάπτυξης, η οποία ήρθε πολλοί μιλάνε τα τελευταία χρόνια, έχουν φτιάξει και λίγο ψηλοαπάτες με αυτό το θέμα, η πράσινη ανάπτυξη του ΓΑΠ και δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό ήρθε ως ιδέα το 1973. Ήταν όταν βγήκε το βιβλίο στο οποίο σας αναφέρθηκα, το οποίο ήταν «Το μικρό είναι όμορφο», και στο οποίο έλεγε ότι όλος αυτός ο γιγαντισμός οδηγεί σε μια κρίση, σε μια μόλις του περιβάλλοντος, σε μια καταστροφή της παραδοσιακής οικονομίας. Η πρώτη ιδέα για αριφόρο ήταν στο βιβλίο του Σουμάχερ, το οποίο μπορείτε να το ψάξετε, να το βρείτε στα παλαιοπολία, βρίσκεται πολύ εύκολα, μπορώ να σας πω, αν σας ενδιαφέρει. Και ο Σουμάχερ ήταν ένα άτομο που μιλούσε για την αριφόρο ανάπτυξη και έπαιρνε βραβεία από τις διάφορες χώρες. Στην άλλη πλευρά της Ευρώπης υπήρχε ένας με τσίες απόψεις, ο οποίος όμως αντιμετώπιζε τα γκουλάκ. Το όνομά του, Αλεξάνδρος Σολτζενίτσιν. Ο Σολτζενίτσιν έγραφε στο βιβλίο, το οποίο είχε κυκλοφορήσει παράνομα το 1994, επιστολή στους υποσυγγέτες της Σοβιετικής Ένωσης. «Σπαταλήσαμε ανόητα και απρόσεκτα τις πλουτοπαραγωγικές μας πηγές. Εξαντλήσαμε το έδαφό μας, παραμορφώσαμε την αχανή μας χώρα με τις ηλιθιότητες θάλασσης ξηράς, με μολυσμένες έρημες εκτάσεις γύρω από τις βιομηχανίες, όμως πολύ μεγάλες εκτάσεις διασώθηκαν γιατί δεν προλάβαμε να τις μολύνουμε. Ας ξυπνήσουμε λοιπόν έγκαιρα, ας κάνουμε στροφή από το σημείο που βρισκόμαστε τώρα». Κύριε Σαλίδη, ναι, να σας διακόψω, απλώς λίγο να το μαζέψουμε. Ναι, να το μαζέψουμε. Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι όλα αυτά τα χρόνια, επειδή μίλησα για πολιτική, ο διανεμισμός έχει περάσει τη χριστιανοδημοκρατία, την αρχική χριστιανοδημοκρατία, όχι της Μέρκελ, την χριστιανοδημοκρατία που υποσπίζει τις μικρομεσαίες επιχείρησεις, την επέλασε τον σούπερ μάρκετ, και την χριστιανοδημοκρατία που έκανε ουσιαστικά τον επικουρικότητα ως νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πούμε ότι έχει οθετηθεί από διάφορα συντηρητικά ή ακόμα και από διάφορους εργατικούς, όπως τους παλαιοσυντηρητικούς στην Αμερική, γιατί αυτοί πιστεύουν στον Τζέφερσον που ήταν υπέρ των δικαιωμάτων των πολιτιών απέναντι στην κεντρική εξουσία. Υπάρχει το Δημοκρατικό Εργατικό Κόμμα στην Αυστραλία και πάρα πολλά άλλα κόμματα ανά την Εμφύλιο. Εκείνο που θα πρέπει να πούμε είναι ότι ο διανεμισμός με την κρίση ξαναβγήκε στο προσκήνιο και έχει μερικές λύσεις για τις οποίες θα σας αναφέρω πολύ γρήγορα, τα οποία έχουν να κάνουν με τον κοινοτισμό, περισσότερο με τις μικρές κοινότητες. Συντεχνίες. Στο μεσαίωνα η οικονομία ήταν τοπική, με τα επαγγέλματα οργανωμένα σε συντεχνίες, δηλαδή εργατικές οργανώσεις που απαιτούσαν υψηλού επίπεδου εργασία από τα μέλη τους, ενώ προωθούσαν το γενικό καλό της κοινωνίας και όχι το ατομικό συμφέρον. Βέβαια, είναι το αντίθετο από αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε συντεχνίες. Σήμερα οι διανεμιστές θέλουν να βιώσουν συντεχνίες ενάντια στα καπιταλιστικά μονοπόλια, με το συνδυασμό επαγγελματικών ενός χωρίς ταξική πάλι, ενός εμπορικού επιμελητή και μια τεχνική σχολή. Η μικροπίστωση είναι το μέσο της. Του τραπεζίτη των φτωχών Γιούνις, ο οποίος έδινε λεπτά, δάνειζε σε αυτούς οι οποίοι δεν μπορούσαν να πάρουν επειδή δεν είχαν λεφτά από τις τράπεζες κανονικά. Υπήρχαν τα κοινοτικά νομίσματα, εδώ έχουμε τον Οβολό, τα οποία βοηθούν στο να υπάρξει ροή κεφαλαίου και επιχειρηματικότητα σε δύσκολους καιρούς. Η γεωργία συνδεζόταν από την κοινότητα. Αυτά φυσικά με μια επίθεση στον
στον οικονομικό φιλελευθερισμό της δεξιάς που καταλήγει στο να εξατομικεύει το άτομο και στον φιλελευθερισμό της αριστεράς που θέλει να κόψει τα πάντα από το άτομο από όλες τις ό,τι έχει σχέση με κοινότητα, με έθνος, εθνικότητα κτλ. Και το οποίο δημιουργεί μια δυστοπία με χωρισμένα παιδιά, με εύκολα χωρισμένες οικογένειες, να χωρίζουν εύκολα οικογένειες και με αγέννητα παιδιά σκοματερές. Να πούμε επίσης ότι καθότι είναι, έχουν τη φιλανθρωπία μέσα τους, στηρίζουν και τους ξενώνες, και τους ξενώνες αστέγων και απόρων και τις τράπεζες των τροφίμων. Αυτά σχετικά με τον διανεμισμό πιστεύω ότι μπορεί να ο συνδυασμός πολλών πραγμάτων αυτών μπορεί να δώσει ένα άλλο νόημα στον κοινοτισμό σήμερα, όχι μόνο στον ελληνικό αλλά γενικά. Και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αποδείξουμε και εμείς οι Έλληνες αυτό ίσως που λέγα, ότι έχουμε κάτι άλλο να δώσουμε. Είναι μια αντίρρηση. Σκόπιμα παρουσιάσαμε δειγματοληπτικά κάποιους από τους φίλους μας, που ενωσμένοι στις ταυτότητες φίλους, οι οποίοι είχαν να δώσουν το δικό τους προσωπικό παράδειγμα. Δεν κάναμε ένα πανόραμα της κοινωνικής οικονομίας εδώ, παρά μόνο θέλαμε να καταδείξουμε πόσο απαραίτητο συστατικό στοιχείο, το παραγωγικό, το οικονομικό στοιχείο, το κύτταρο της κοινότητας, μπορεί και πρέπει να είναι ο συνεδρισμός, το συνέρχεστε στην οικονομική παραγωγική βάση. Αυτό είναι το μυστικό της συνεδρίας και με αυτή τη ματιά να μας δώσει την επικοιά μας τώρα στη συζήτηση που θα επακολουθήσει. Ένα πράγμα που δεν έγινε είναι να γράψουμε τους παρεμβαίνοντες. Θα ήθελα όμως τώρα, ναι. Το όνομά σας. Βλάχος Δημήτρης. Μάλιστα κύριε Βλάχο. Άλλος. Τζίμι και Δημοτά. Σκύδρας. Όχι, έχει σηκώσει το όνομά σας. Χατζής. Ο κύριος Χατζής από το προηγούμενο πάνω. Χατζής. Σκύδρας Γιάννης. Άλλος. Το όνομά σας. Αντώνης Χατζηστόμας. Κύριος Χατζηστόμας. Άλλος. Α, ήταν το όνομά σας, κυρία. Ο κύριος Βλάχος μπορεί να έρθει στο πάνελ, θα μας διευκόλυνε πάρα πολύ και στην καταγραφή και για να σας ακούσουμε πιο πριν. Πάμε. Καλησπέρα σας από μένα. Είμαι από τη Λαμία και ήμουν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον Γιώργο Τουσελιά στις τελευταίες δημοτικές εκλογές. Και ειδικά και όλο αυτό το θέμα με τις κοινωνικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και οποιαδήποτε άλλη μορφή μας είχε απασχολήσει έντονα. Θα ήθελα λοιπόν και τόσο από τον καταναλωτικό συνεταιρισμό όσο και από τους κυρίους του Κιλσέ να μάθω αν είχαν συνεργασία με αυτοδιοίκηση, Δήμο ή Περιφέρεια, την εμπειρία τους από αυτά, έτσι. Και προκειμένου και για τον κύριο Μπουκιστιάνο, μας ανέφερε κάποια στοιχεία για τις κοινσέπτες της Μακεδονίας. Θα ήθελα, αν ξέρει και γνωρίζει, να μας πει πόσες από αυτές συστάθηκαν επιδιώκοντας συνεργασία με τοπική αυτοδιοίκηση και σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτές οι κοινσέπτες σήμερα. Σας ευχαριστώ. Φαίνεστε ενήμερος. Ό,τι μπορούμε. Ενήμερος είστε, μάλιστα. Ωραία, κυρία Τζίμι. Καλησπέρα σας, είμαι η Τζίνη Γερμαντά. Είπα ότι θα κάνεις δύσκολες ερωτήσεις. Θέλω να δηλώσω ότι είμαι λίγο ανθρωκρατούμενα τα πάνε ή εμένα μου φαίνεται. Και συνεχίζω από εκεί πέρα που το άφησε ο κύριος Βλάχος, γιατί και εγώ θέλω να πω για την τοπική αυτοδιοίκηση, κατά πόσο οι ΚΙΝΣΕΠ αντικαθιστούν τις δομές των Δήμων. Δηλαδή, ας πούμε, εμείς είχαμε στο Δήμο Αθηναίων ένα προβληματάκι, ότι αν η καθαριότητα, μας βγει ένας νόμος από το Υπουργείο Εξωτερικών και μας διώξει όλη την καθαριότητα, τι θα κάνουμε, θα τους βάλουμε να κάνουμε μια κινσέπ,
Και έτσι θα μπορέσουμε να συνεχίσουν να έχουν οι εργαζόμενοι τη δουλειά τους και να συνεχίσουμε. Και να μην το δώσουμε σε ιδιώτες. Δεν είναι ιδιώτες, είναι κινσέπ, δεν είναι κάπως έτσι, δηλαδή μπερδεμένα πράγματα. Αλλά αυτό ήταν το plan B. Το plan A είναι να μείνουν οι άνθρωποι στη θέση τους και να συνεχίσει η καθαριότητα όσο έχει. Τι γίνεται λοιπόν όταν το plan B γίνεται plan A και λένε, ωραία, έτσι θα τους διώξουμε, θα τους βάλουμε να κάνουμε την ΣΕΡ. Το ίδιο, ας πούμε, και είχε γίνει και το γραφοκομείο. Ας φύγαν όλοι οι βρεφονιπιοκόμες γιατί ήταν συμβασιούχες. Πώς θα λειτουργούσαν τα βρεφοκομεία, τι θα γινότανε. Θα κάνουν μια ωραία την ΣΕΡ, αλλά αρχίζουν άλλα προβλήματα και άλλοι προβληματισμοί από εκεί πέρα. Γιατί αυτή η ΚΝΣΕΠ και όχι άλλη. Γιατί αυτή η ΚΝΣΕΠ έχει τους εργαζόμενους που έχουν δουλεύει στο Δήμο. Άρα κάνω ένα φωτογραφικό, μια φωτογραφική προκήρυξη. Αρχίζουν δηλαδή άλλα προβλήματα από εκεί πέρα. Τελικά, εγώ ήμουν ο πιο ενθουσιώδης υποστηρικτής του 40-19, αλλά στην πορεία βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτό το θέμα. Όσον αφορά για τον διανεμισμό, θέλω να ρωτήσω, ναι, τι διαφορά έχει από το φεουδαλικό σύστημα. Είναι ίδιο. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι ίδιο. Έχει πάση τη γη. Ναι. Έτσι, έχει πάση την οικογένεια. Είναι κακό οικογένεια. Είναι κακό οικογένεια. Κοιτάξτε να δείξω. Ναι. Και εγώ έχω να πω μία ιστορία. Ως απόφυτος του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Καταλαβαίνω ότι μιλάμε για μία μη εκχρηματισμένη οικονομία. Αυτό είναι μη εκχρηματισμένη οικονομία. Το καταλαβαίνω αυτό. Και ίσως να είναι και καλό. Δηλαδή, αν πρέπει να ξεπεράσουμε την κρίση, ίσως είναι καλό να περάσουμε σε μια μη εκκληματισμένη οικονομία. Το προηγούμενο μοντέλο, δηλαδή ο φεουδαλισμός, που τον αντικατέστησε ο καπιταλισμός, για να ξεπεράσουμε τον καπιταλισμό, δεν αρέσει να πάμε 1000 χρόνια πίσω. Μπορούμε να πάμε 1000 χρόνια μπροστά. Ακόμη και η εικόνα που μας δώσατε μέσα από τα παραμύθια, το οποίο ήταν καλό, δηλαδή αυτές οι φαντασιακές κοινότητες που έφτιαξαν, οι συγγραφείς που μας είπατε, είναι φεουδαλικές. Να σας δώσω ένα καλό παράδειγμα μη φεουδαλικού συστήματος. Δημοτρακών. Ναι, το Ρομπέρτο Ντασόν. Δημοτρακών. 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 Ναι. Η Μοντραγκόν είναι μυστική, δεν είναι ούτε ελευθεριακή ούτε αριστερίζουσα. Είναι η βασιστή πάνω στα πρότυπα, στα κείμενα, στα βασικά κείμενα του διανεμισμού. Δεν κατάλαβα το διανεμισμό. Ο διανεμισμός πάντα υπήρχε. Και μακάρι, ας πούμε, την άλλη φορά. Είναι το εσωτερικό μοντέλο το οποίο πάντα υπήρχε. Να έχετε μια εισήγηση και να συμμετέχω κι εγώ σε ένα πάνελ. Ευχαριστούμε πολύ. Λείπουν τη γυναίκα στο πάνελ. Καλύτερα δηλαδή να είναι η βάση της ενέργειας, δηλαδή να αντικαταστήσουμε το χρήμα που έχει το ακαθά του τόπου του χρηματοπιστωτικού συστήματος με ενέργεια. Αυτό λέει και ο Μάρξ, έτσι. Ξεκινάμε από την ενέργεια και την αρχαιότητα, όπου είναι τα μπράτσα. Συνεχίζουμε στο μεσαίωνα, όπου η μηχανή έφερε την ανάπτυξη και φτάσαμε πια στην φοβερή βιομηχανική ανάπτυξη, όπου η βιομηχανία κτίναξε την ενέργεια και όσο κτίναξε την ενέργεια, τόσο καλύτερα πράγματα να τα φτιάχνουμε και προοδεύει η κοινωνία. Άρα ίσως το νόμισμα να είναι η ενέργεια. Αυτά είναι η πράσινη ανάπτυξη. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας υποσχέθηκα ότι θα κάνω τις δύσκολες ερωτήσεις. Τις έκανα και τις δύο. Καλά κάναμε και μας τις κάνατε. Συνεχίζουμε με το δεύτερο χαρτί. Κύριε Χατζή, ερώτηση είναι. Δεν είναι ερώτηση, όχι, μην είναι. Μια που έχουμε ανθρώπους της πράξης σε αυτό το πάνελ, εγώ θέλω να ρωτήσω, θυμίστε μου το επιθετό σας. Παπαγιαννόπουλος. Επειδή το θίξατε ακροθυγώς, αν γίνεται να το δούμε λίγο περισσότερο. Εάν υποτεθεί στο δεν είχαμε τις σημερινές πολιτικές δυνάμεις που είναι δεδομένο ότι δεν ευνοούν αυτό το μοντέλο της παραγωγικής ανασυγκρότησης χώρας και είχαμε κάποιες πολιτικές δυνάμεις οι οποίες αν όχι το ευνοούσαν, τουλάχιστον ανέχονταν την κατάθεσή του προς την κοινωνία. Βάσει της εμπειρίας σας, γιατί εσείς αυτή τη στιγμή ίσως έχετε την περισσότερη εμπειρία από όλους γιατί το κάνατε στην πράξη, θα μπορούσατε να είχατε μια εκτίμηση. Πόσο καιρό περίπου θα χρειαζόταν αυτή η παραγωγική ανασυγκρότηση, πότε θα ήταν. Για τη χώρα, συνολικά. Ναι, συνολικά. Και πότε θα μπορούσαμε να δούμε τα πρώτα αποτελέσματα, έτσι ώστε να το βάλουμε στο δημόσιο διάλογο. Και ποιο θα ήταν αυτό το μοντέλο της παραγωγικής ανασυγκρότησης, θα ήταν επαγωγικό ή παραγωγικό. Θα ξεκίναγε δηλαδή από τα λίγα για να γίνει, νομίζω είναι κατανοητή ερώτηση αυτό. Ναι, ευχαριστούμε. Τώρα θα σταματήσω εδώ την κλίση των άλλων παρεμπαινόντων. Θα συνεχίσει ο κύριο Χίζα και ο κύριο Χατσοτομά και η κυρία Κοβλή και ο κ. Πανάγο μετά. Και θα ελπίσω να απαντήσουμε οι φίλοι μα εδώ από το πάνελ στι ερωτήσει που τεθήκανε.
Κύριε Σκίζα, θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσουμε λίγο εδώ και να μπείτε στη δεύτερη φάση. Το είπα, αλλά δεν ακούσατε. Ωραία. Θέλω να σας απαντήσεις. Ναι, κύριε Ιωάννη. Αυτό που θέλω να πω, όσον αφορά τη σχέση Κινσέπ και Δήμων, επειδή εμείς υπήρξαμε Κινσέπ, δεν χρησιμοποιούμε πλέον αυτό το νομικό πρόσωπο, γιατί δεν μας χρειάζεται καθόλου. Άλλωστε, λειτουργούμε μαύρα στην αγορά, παραοικονομία δηλαδή. Είναι ο μόνος τρόπος να επιβιώσει ένα τέτοιο εγχείρημα. Αλλά από όσο γνωρίζουμε και με μια εμπειρία και από το εξωτερικό, η Κινσέπ σε σχέση με, θα λειτουργήσουν σε μεγάλο βαθμό στο μέλλον με τους Δήμους. Στην πραγματικότητα, γύρω από τους Δήμους θα στηθούν αυτές οι Κινσέπ και θα γίνουν ένα όμορφο πάρκινγκ ανέργο με πολύ χαμηλές μισθοδοσίες. Κάτι σχετικό με αυτό που είπε η κυρία πριν. Κυρία Τζένη. Η κυρία Τζένη. Κάτσε, κάτσε. 5-6 ένα μέσα μας οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Αυτό. Ωραία. Το πλαίσιο παλαιοκινών προσλήψαμε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ερώτηση. Αυτό μια σημείωση μονάχα για κάτι που υπόθηκε πριν. Η Μοντραγκόν μπορεί να είναι διανεμητική, αλλά όμως είναι άκρως οικονομοκεντρική. Ναι, ουσιαστικά μια καπιταλιστική επιχείρηση με αυτοδιαχείριση. Θα ήθελα να πω το εξής. Καταρχήν δεν ξέρω ποιες κινσέπ έχουν συσταθεί με σκοπό τη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ένα είναι αυτό. Τώρα, όσον αφορά, γιατί με τις Κινσέπ έγινε και το εξής εδώ που τα λέμε. Στην πρακτική και έτσι όπως τα έχω δει και όπως τα έχω γνωρίσει. Βρίσκονταν 5 φίλοι, λέγανε δεν κάνουμε μια Κινσέπ. Δηλαδή στην πορεία μετά δεν συγχνοτίζονταν, το χαλάγαν το σχέδιο, δεν είχαν τι να κάνουν, ο ένας έβρισκε δουλειά από εδώ, από εκεί να πούμε και το τελειώναν το πανηγύρι. Να το πω έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα δηλαδή και γι' αυτό αρχίσαν πολλές και σταματήσανε και στην πορεία τους. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπε η κυρία Γεννηματά με τις καθαρίστες και με αυτό. Καταρχήν, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα νομικό πλαίσιο στους Δήμους και στην τοπική αυτοδιοίκηση που επιβάλλει τη συνεργασία με την ΣΕΠ. Μακάρι να υπήρχε. Δεν επιβάλλει, αλλά δεν επιβάλλει. Δεν υπάρχει όμως. Το αν κάνουν ή δεν κάνουν δεν είναι. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κατά συνέπεια, πολλές κινησίες. Εντάξει, υπάρχει μια ας πούμε, ας το πούμε ευαισθησία πάνω σε αυτό για άλλους λόγους. Και εντός εισαγωγικών ευαισθησία βέβαια. Αλλά δεν είναι ότι υπάρχει κάποιο ντε και καλά πρέπει να πάρουμε κινησέπ να συνεργαστούμε με κινησέπ ας πούμε. Εντάξει, το ότι πετάνε τον παλάκι σε ΜΚΟ και από εδώ και από εκεί και σε πενταμενίτες και καινούργιες μορφές. Συνεργασία σας με το Δήμο πώς πήγε? Μια χαρά. Συνεχίζεται ή ήταν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα? Όχι, συνεχίζεται. Άλλωστε τώρα το τελειώσαμε το πρόγραμμα, δεν ήταν. Δεν έχουμε. Στην αυτό δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Με ενστάσεις, με ανταγωνιστές, με. Όχι, όχι, δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Άλλωστε δεν μπορώ να πω ότι έχουμε και ανταγωνιστές. Άρα, στο συγκεκριμένο. Αυτό που προφανώς ο κ. Βλάχος θα ήθελε να υπογραμμιστεί και η κυρία Τζίνη, νομίζω, το προλαβαίνω και αν θέλετε διορθώστε με, είναι ότι ο Δήμος αποτελεί ένα στατικό στοιχείο της στήριξης των ΚΙΣΕΠ καμιά φορά ή υπάρχει μια τάση η οποία προσπαθεί να πάει προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο κ. Παγιαμαντλός. Ναι. Στο ερώτημα που έβαλε ο φίλος, συγγνώμη το όνομα του, ο φίλος Αμαντής. Διαβάσα πρώτα μια φράση όμως από ένα άρθρο της παραμένης εβδομάδας που βρήκα που έχει μια σημασία γιατί αφορά το θέμα της που συζητάμε σήμερα και λέει κάτω σήμερα δηλαδή, για το που βρίσκονται τα πράγματα αυτή τη στιγμή σχέση με την παραγωγή ένας εκπομπής που ρωτήσουν. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουμε πιο πολλά παραδείγματα εναλλακτικών πρακτικών στην κοινωνική αλληλεγγύη από την κοινωνική οικονομία και ότι στερούμε ακόμα πιο πολύ σε παραδείγματα συνεταιριστικού ή αυτοδιαχειριστικού χαρακτήρα στην πραγματική οικονομία. Δηλαδή έχουμε εννοεί υποβοηθητικές δομές, αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει στην καρδιά του προβλήματος.
για όσους και όσους καταλογούν την παραγωγική ανασυγκρότηση ως μια διαδικασία κοινωνικού μετασχηματισμού, για όσους καταλαβαίνω εδώ τι λέμε, αυτό δεν μπορεί παρά να μας ανησυχεί, εντοπίζει. Δηλαδή, θέλω από μία πληροφορία από το εξής. Παραγωγική ανασυγκρότηση θέλει ένα σχέδιο συνολικό, δηλαδή πανεθνικό σχέδιο. Δεν μπορεί να βαστεί μόνο στις δομές που φτιάχνουμε εμείς παράλληλα. Εμείς τώρα φτιάχνουμε μικρές παράλληλες δομές. Είναι υποβοηθητικές, είναι χρήσιμες, είναι παράλληλα με τις δομές αλληλεγγύης, αυτές που έχει ανάγκη από τη στιγμή. Έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή για να σταθούμε σαν χώρα, σαν λαός, σαν οτιδήποτε. Είμαστε εμείς εδώ. Αλλά είναι παράλληλες δομές. Δεν είναι δομές που τρυπάνε την καρδιά του κράτους, του συστήματος, που παραμένει αυτό που είναι. Οι αγορές οδειάζουν, το μοντέλο αυτό τώρα είναι το αυτό που, που έχουμε, είναι μια, ας το πούμε έτσι, σειρά και παλαιού καπιταλισμού και, και των αγορών, δηλαδή του χρήματος που δεν έχει ανταπόκριση στη βάση, στην παραγωγή, μέσα αυτή τη λαθριότητα, όπου άλλο δεν υπάρχει ένας είδος παραγωγής, αλλά στις πρώτες χώρες, η οποία εμπεριέχει και την ανάγκη της τροφικής επάρκειας και την ανάγκη της διατήρησης των παράλληλων δομών και την επανανακάλυψη των σπόρων και την επανανακάλυψη της συνεταιριστικής ιδέας και του συνεργατισμού. Δηλαδή, εάν όλο αυτό το πράγμα δεν γίνει μαγικό σχέδιο, θα αργήσουμε να βγούμε από αυτό το πράγμα στο οποίο είμαστε κομμένοι μέχρι το λαιμό. Μπορείτε να μας ρωτήσω, αλλά δεν θα ρωτήσω. Κύριε Ψαλίδη, δύο λεπτά μόνο. Ναι, ναι. Αν θέλετε. Ναι. Τι θέλει. Ναι. Δεν θέλω κάτι. Λοιπόν, ο κύριο Σχίζα, αν θέλει να κάνει μια παρέμβαση. Εγώ θέλω να κάνω. Και στη συνέχεια ο κ. Πατσιστομά, η κ. Πολίτη, του Πανάγου. Εγώ θέλω να κάνω μια τηλεγραφική παρέμβαση σχετικά με κάτι που είπε προηγουμένω ο Νίκο Ιωάννου σχετικά με την απώλεια διαφόρων σημασιών και την επανανακάλυψή του ενδεχομένω σε ορισμένε συνεργατικές δομές. Δεν ξέρω αν τον παρέμεινε από θα το αναφράσω με τον δικό μου τρόπο. Λοιπόν, θα απαντήσω ή μάλλον θα θέσω εδώ μια μικρή ιστορία την οποία την αφηγήθηκε το Herald Tribune ή κάποια άλλη εφημερίδα διεθνούς κυκλοφορίας από μια επαφή τουρίστα με έναν εγχώριο παραγωγό στις Άντες. Συναντιέται ο εγχώριος παραγωγός παράγει κάτι αγαλματίδια τα οποία τα πουλάει στους τουρίστες. Πάει ο τουρίστας, του λέει πόσο κάνει αυτό το αγαλματίδιο. Λέει πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά. Πόσο κάνει. Λέει 20 ευρώ. 20 ευρώ. Πολύ ωραία, θα πάρω. Ήμουν του λέει, αλλά επειδή έχω και έναν συγγενή που θέλω να του δώσω, ας πούμε ότι θα πάρω δύο. Λέει τότε αυτό θα κάνει 45 ευρώ. Πώς είναι δυνατόν, το ένα κάνει 20 και τα δύο κάνουν 45. Δηλαδή λέει αν ζητήσω 3, αυτό θα κάνει 90 ευρώ το λίγο ονομασιατρία. Και πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Εκεί έτσι, το πρώτο το κατασκευάζω με ευχαρίστησή μου. Διότι πραγματικά με γεμίζει όλη η διαδικασία, είναι μια ευχάριστη διαδικασία. Το δεύτερο μου βάζει κάποιο ζώο, το τρίτο είναι αφόρητο, δεν μπορώ να το απαντήσω. Αυτή η σημασία της ειδονής, της απόλαυσης από το εργασιακό έργο είναι μία από τις χαμένες η οποία έχει περιθωριοποιηθεί μέσα στον κοινωνικό χώρο. Γι' αυτό προηγουμένως αναφέρθηκε στην πολυαπασχόληση η οποία είναι ριζικά αντίθετη με τον φορτισμό, ο οποίος βλέπει μόνο σημειακές αποτελεσματικότητες στην εργασία. Αυτή η πολυαπασχόληση, αυτή η απασχόληση με μέτρο, η απασχόληση η οποία αναγνωρίζει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της, δηλαδή δεν είναι μόνο χρονική διάρκεια, δεν είναι μόνο ίσπραξη ωφέλους, επιπλέον όμως είναι ένταση, επιπλέον είναι ευχαρίστηση, επιπλέον είναι δημιουργικότητα, επιπλέον εγκλείω όλα αυτά τα στοιχεία. Να σημασίες που μπορούμε να ανακαλύψουμε από ένα παραδειγματάκι μιας καθαρά καπιταλιστικής εφημερίδας. Τώρα το δεύτερο, διαφωνώ μαζί στον Νίκο, πιστεύω ότι ο κοινωνικός τομέας της οικονομίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως πάρκινγκ και ως ένα είδος έτσι μετάταξης ή για την ακρίβεια υποβάθμισης, ας πούμε, μπορεί να αποτελέσει απέναντίας, έχω την εισήγησή μου μετά, όπου θεωρώ ότι μπορεί να αποτελέσει. Ευχαριστώ κύριε Σχίζα, κύριε Πατσιστομά. Έχετε δίκιο, πραγματικά και εγώ θα κάνω μια παρατήρηση εδώ.
ο χώρος της κοινωνικής οικονομίας είναι η πρόταση που μπορεί να βασιστεί η κοινωνική πρόταση και οι Δήμοι εδώ έχουν να παίξουν ρόλο, αυτοί οι τεράστιοι Δήμοι αυτή τη στιγμή, οι οποίοι βάλλονται, δεν χρηματοδοτούνται και δεν και δεν και δεν και χιλιάδιο δεν. Νομίζω ότι είναι η πιο στιβαρή πρόταση στην οικονομία την ελληνική αυτή τη στιγμή. Η παραγωγή στη βάση να γυρίσει σε μικρές μονάδες, οι μεγάλες μονάδες, ποιον ανταγωνιστεί στο Κινέζο, ποιον ανταγωνιστεί σε τι πράγμα. Είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα που δίνει κάποιες λύσεις, δημιουργεί αυτάρκεια. Να μην συνεχίσουμε. Είπατε κύριε Παπαγγελόπουλο ότι η πρωτογενής παραγωγή οδηγεί στην ανάπτυξη. Εγώ έχω μια επιφύλαξη ότι η πρωτογενής παραγωγή από πριν τον πόλεμο, πριν τον πρώτο παγκόσμιο, επειδή υπήρχαν βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες, περίμεναν τις υπανάπτυξες εμάς να κάνουν πρωτογενή παραγωγή για να πουλήσουν τρακτέρ, φυτοφάρμακα και ό,τι είχαν κάνει με λιπάσματα. Μήπως πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε την απεξάρτησή μας από φυτοφάρμακα, τρακτέρ και ζωοτροφές, αυτά η πρωτογενής μας παραγωγή, για να μπορούμε να προχωρήσουμε σε επόμενες παραγωγές. Γιατί αλλιώς είμαστε 100% εξαρτημένοι και μας βυζέρουν, νομίζω. Η κυρία Βεβολίδη. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω γιατί ήταν μια πολύτιμη τέλος πάντων παρηγοριά θα έλεγε και φως για όλα αυτά που ακούστηκαν. Αλλά θέλω να κάνω το ερώτημα στον κύριο Ψαλίδη που ναι. Μας ασχολήθηκε με το θεωρητικό και τις κοσμοθεωρίες της κοινωνίας. Α, ναι, Ψαλίδη. Ήθελα να σας ρωτήσω επειδή αναφερθήκατε σε κοινωνίες και κοσμοθεωρίες και έγινε ένα ταξίδι και στον προηγούμενο αιώνα, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και ευχάριστο. Για μένα μια πολύ σοβαρή παράληψη είναι ότι δεν αναφερθήκανε οι προηγούμενοι ερευνητές, τους οποίους εσείς αναφέρατε, σε κοινωνίες ανθρώπων που είχαν άμεση σχέση με τη φύση, που μας έχουν δώσει, να σας πω. Εγώ καταλάβατε. Ήταν όλοι με τη φύση. Όχι, να σας πω. Τους Ινδιάνους. Δεν τους άκουσα να τους να μελετηθούν. Δηλαδή, επειδή υπήρχε και μία ρομαντική, τέλος πάντων, αναφορά σε όλα αυτά που είπατε, εμένα μου ήρθε αμέσως η έλλειψη. Γιατί οι Ινδιάνοι δεν μπήκαν καθόλου σε σύγκριση ή μελέτη. Είναι μια κοινωνία και το ξέρουμε πια, που θα μπορούσε να μας δώσει πάρα πολλά στοιχεία για να δούμε μια μελούμενη κοινωνία, την οποία εξαφανίσαμε. Και ήθελα να προσθέσω σε κάτι που είπατε ως παράδειγμα που φέρατε το Σολτζενίτσιν. Ο ίδιος ο Σολτζενίτσιν μιλάει για τον Σαλάμοφ, ο οποίος ήταν η μαρτυρία του, είναι συγκλονιστικότερη. Δυστυχώς δεν είναι γνωστός πολύ. Είναι μια εξαιρετική λογοτεχνία, δεν είναι μόνο μαρτυρία. Ο ίδιος ο Σολτζενίτσιν είπε, αυτό που έγραψα εγώ τη μια μέρα δεν συγκρίνεται, χωρίς να θέλω να μειώσω τον Σολτζενίτσιν. Και είναι, για όποιον ενδιαφέρεται, ένα εξαιρετικό βιβλίο, είναι η καταγραφή ιστορίες από την Κολυμά και είναι από τις εκδόσεις Ίνδικτος. Και το, σας το προτείνω και εσείς αν το έχετε δει, είναι εξαιρετικό. Και μετά το μίστερ για τον Σολτζενίτσιν ήταν και αυτός κοινοτιστής, πίστευε σε ένα δύο συγκεκριμένο. Όχι, ναι, λέω, απλώς προσθέτω μία επέκταση γιατί ο Σαλάμος είναι... Ο Σαλάμος είναι βασικός. Ευχαριστώ. Επόμενη. Ο Καρολίδης. Θα ήθελα να πω το εξής. Όσον αφορά για την παραγωγή των τροφίμων, καταρχήν δεν μας έβαλε κανένας να παράγουμε τρόφιμα για να μας πουλήσει τα αρτέρια. Ένα είναι αυτό. Το τρόφιμο είναι στρατηγικό προϊόν. Η βιομηχανική παραγωγή, η γεωργική αυτή. Το τρόφιμο έτσι κι αλλιώς. Η γεωργική παραγωγή, σαν το γενικό τομέα, είναι στρατηγικό προϊόν. Έτσι κι αλλιώς. Και όλα τα τρόφιμα άλλωστε. Κανένας δεν το κάνει. Απλά εκμεταλλεύεται μια κατάσταση. Το να έχεις πλέον, ας πούμε, ένα
ένα περιβάλλον είναι στην ένταξη του γενικότερου, της γενικότερης άποψης που προσβλέπουμε το περιβάλλον. Έτσι. Δεν είναι νομίζω κάτι διαφορετικό. Τώρα, αν η Ελλάδα δεν μπόρεσε να φτιάξει τρακτέρ ή δεν μπόρεσε να φτιάχνει αλεύρια, εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δεν είναι. Εκεί βασίζεται η όλη ιστορία, ας πούμε. Άμα δεν έχεις. Από το πάνελ μου τέθηκε άλλη ερώτηση. Ναι, και εγώ θέλω να πω και εγώ. Εγώ είμαι ένα παρακαλώ. Κοιτάξτε, η πρωτογενή παραγωγή τώρα έχει. Εγώ την χρησιμοποιώ σαν αυτή τη στιγμή, σαν μια λύση ανέξυπνα. Κοιτάξτε, όταν είχε καταληφθεί η ελληνική ύπαιθρος, η οποία μέχρι την δεκαετία του 1960 παρήγαγε. Άσε με ποιο τρόπο. Με φυτοφάρμακα στο όνομα τη και με τραφείο μα πουλάει, με ξέρω εγώ παλιού και σε αυτό συμφωνώ. Άλλο θέλω να πω. Η επιστροφή στην, ας το πούμε έτσι, σε μια πρωτογενή παραγωγή είναι διέξοδο αυτή τη στιγμή. Διότι δεν μπορεί να έχουμε όραμα τη χώρα να γίνουμε όλοι καρσόνια. Δεν είναι δυνατόν όλοι να θέλουμε να υπηρετούμε στα ξενοδοχεία τη Ρωμαίλεω. Δηλαδή πρέπει να βρούμε διεξόδους άλλου τύπου και η ανάπτυξη μιας πρωτογενής παραγωγής έχει άλλη σχέση με την ανάγκη της χώρας να έχει τροφική επάρκεια. Αν δεν έχει τροφική επάρκεια, σε τρεις ώρες έχει πέσει το πιο όποιο ρομαντικό καθεστώς φαντάζει ο καθένας. Σε ελάχιστες ώρες, γιατί δεν έχει να θρέψει τον πληθυσμό του. Άρα με αυτή την έννοια λέμε ότι και η στροφή στην πρωτογενή παραγωγή και στην τροφική επάρκεια είναι διέξοδος και για νέους και για άνεργους και για το μοντέλο της χώρας, το οποίο είναι άθλιο λάθος όλο. Δεν μπορεί δηλαδή να μας λένε ότι βαριά βιομηχανία της Ελλάδας είναι ο τουρισμός. Δηλαδή δεν μπορεί να διαπαραγωγείται ένα νέος άνθρωπος ώστε να μεγαλώσει για να υπηρετεί ως καρσόνι. Άρα δηλαδή αυτό είναι, να πούμε, ξέρω εγώ, πρότυπο, δεν το θέλουμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχει δίνει τόσο ο Γιώργος ο Κρυμανάρου, τον πρόεδρο, ο τελευταίος που θα είναι και να κλείσει αυτό το πάνελ. Ο κ. Σαλεμής θα είναι να πει μια κουβέντα τώρα μέχρι το να ειδοποιήσει. Κ. Σαλεμής, ελάτε, ευχαριστώ. Κοιτάξτε, τώρα που άκουγα την τόσο καλή παρουσίαση για τον διανεμισμό, που ομολογώ ότι τον αγνοούσα και ήξερα τους συγγραφείς των παραμυθιών, συνειδητοποίησα ότι κατάγομαι από ένα χωριό Χόμπιτ. Ο πατέρας μου, ο παππούς μου ένας, ο παππούς μου άλλος, εγώ ο ίδιος είμαστε Χόμπιτ. Και το λέω έτσι για να σας προκαλέσω και να σας... Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνουμε όλο αυτό τη διαδρομή, ας πούμε, για να ανακαλύψουμε τι. Αυτό που ήταν οι πατεράδες μου και οι παππούδες μου. Ο παππούς μου, ήταν σιδεράς και ο αδερφός του ήταν καροποιός. Ήταν τέσσερα αγόρια στην οικογένεια, πήγανε στο Βόλο των αρχών του αιώνα, μάθανε την τέχνη και γυρίσανε τις τέχνες και μάθανε τα άλλα δύο αδέρφια, γιατί η οικογένεια δεν μπορούσε να υποστηρίξει τα έξοδα των τεσσάρων παιδιών. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι μπορούσαν να κάτσουν κάτω και να φτιάξουν τον Βόλβο της εποχής τους. Δηλαδή το μεταφορικό μέσο της εποχής τους. Φανταστείτε τη τεράστια οπισθοδρόμηση συνέβη στην Ελλάδα. Από εκεί που μπορούσε, σαν την Σουηδία. Σουηδία δεν φτιάχνει τα Βόλβο. Τα Σκάνια. Λοιπόν, μια μεγάλη χώρα του Βορρά να φτιάχνει το μεταφορικό μέσο και στον παρακάτω τα Ζαντά να φτιάχνει το θαλάσσιο μεταφορικό μέσο. Σήμερα αυτή η παραγωγική ικανότητα μεταφέρθηκε, αναδιανεμήθηκε προς όφελος των μεγάλων αυτών χωρών. Του Βορρά, του Νορδικού Βορρά. Λοιπόν, αυτή είναι οπισθοδρόμηση, κύριε Γεννηματά. Δεν είναι πρόοδος του καπιταλισμού. Λοιπόν, από ανεξάρτητους ελεύθερους παραγωγούς τους καταντήσανε προλετάριους. Λοιπόν, και θέλω να πω και κάτι άλλο. Όταν ακούω για Τσιάπας και τους ηρωικούς Τσιάπας και τους ηρωικούς Πεσμέρκα και Κούρδους, να τους έχουμε παράδειγμα. Εδώ εγώ βγάζω καντήλες. Σας το λέω να σας προκαλέσω. Γιατί δεν έχει καμία σχέση το άτομο που παίρνει μέρος στις συλλογικότητες αυτές με το άτομο το δικό μας, το ελληνικό τέρας που έχει καταλήξει στο μηδενισμό και καλείται να πάρει μέρος σε αυτές τις συλλογικότητες. Δεν έχει καμία σχέση. Εδώ κανένας είναι της οικίας γνώμης αυτοκράτορας και δεν χαμπαριάζει Χριστό, δεν καταλαβαίνει Χριστό κυριολεκτικά. Λοιπόν, πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος να υπερβαθεί αυτό το πράγμα
και το πρόσωπο είναι η μόνη απάντηση. Και ο Θόδωρος Ζιάκας είναι εδώ για να μας τα πει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, δεν πρέπει να πάμε όταν παρουσιάζουμε πρότυπα ξένα, τα οποία είναι παροχημένα και δηλαδή ανεπαρκέστατα για την Ελλάδα. Κάνουμε εξ αριστερών αυτό που κάνανε την εξίον οι άλλοι. Φέρανε τα ξένα πρότυπα της νεωτερικότητας εδώ και προσπαθήσαμε να φορέσουν καπέλο. Εμείς τώρα θα πάμε στους Ινδιάνους για να παραδειγματιστούμε για ποιο πράγμα. Δηλαδή στα χωριά μας είχαμε ελεύθερη οικονομία. Εγώ κάθομαι κάτω από την καρδιά εκεί, καλλιεργώ την προστάνη μου και σκέφτομαι. Και σκεφτείτε και εσείς, δεν χρειάζονται αποδείξεις, ούτε στατιστικές, ούτε επιχειρήματα, επιστημονικό, ούτε τίποτα. Σε κάθε οικογένεια, τον παππούδο σας και τον πατέρα σας ακόμα, το κάθε μεγάλη, όλη η περιουσία οικογενειακή ήταν μέσω παραγωγής. Ελάχιστα από αυτά που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, ο πιο φτωχός και ο πιο πλούσιος, ακόμα και ο πιο πλούσιος, ελάχιστα πράγματα ήταν για την απόλαυσή τους. Σήμερα, κοιτάξτε, τις πιο εξαδειωμένες οικογένειες δεν έχουν μέσα παραγωγής καθόλου. Ακόμα και η κουζίνα τους δεν χρησιμοποιεί τεντατικά. Αγοράζουν το ψωμί, αγοράζουν ακόμα και το καφέ. Delivery στο σπίτι ή στη δουλειά. Λοιπόν, το οικονομικοκυριό στα σπίτια μας, στα χωριά μας, ήταν μια τεράστια βιοτεχνία. Παρήγαγε χιλιάδες πράγματα, δεκάδες, εκατοντάδες πράγματα. Όλο αυτό ήταν, συγγνώμη, όλο αυτό το πράγμα ήταν μια ανώνυμη εταιρεία πραγματική, το πεδίο του χωριού. Παρήγαγαν όλοι, ο καθένας ανεξάρτητα και όλοι μαζί. Η γνώση μεταδιδόταν, μαθαίνει ένας από τον άλλον, παραδειγματιζόταν ένας από τον άλλον, ανταγωνιζόταν ένας τον άλλον. Και θέλω να τελειώσω με κάτι, το οποίο, ναι, το χόμπι, το χωριό, το χόμπι που κατάγομαι, εξασφάλιζε το ζήν και τα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Τι δεν εξασφάλιζε το ζήν, τι δεν εξασφάλιζε το χωριό, το έβζι. Γι' αυτό όταν πλακώσαν οι Γερμανοί, σφάξαν ένας τον άλλον και οι καροποιοί και οι αυτοί στήσανε την πλάτη του στον τοίχο, οι σιδεράδες. Λοιπόν, το ευζήν δεν μπορούσε να κατοχυρώσει το χωριό των Λεωφόρων και θα μας πει ο Θεόδωρος. Κύριε Ιωαννάκο, μιλάτε ένα λεπτό, έχετε, σας παρακαλώ, από τον καταναλωτικό συνεταιρισμό. Από την εισαγωγή. Ο συνεταιρισμός μας δεν είναι Κινσέπ. Δεν έχουν καμία σχέση με τους 40-19. Δεύτερο, οι συνεταιρισμοί δεν έχουν εγγενείς αδυναμίες τέτοιες που να καταλήξουν και που καταλήξανε, τα λαμόγια και οι κομματικοί στρατοί οδηγήσαν τους συνεταιρισμούς εκεί που τους οδηγήσαν. Έχω εργαστεί 20 χρόνια σε τριτοβάθμιους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τους έχω επισκεφθεί όλους και τους ξέρω όλους και έχω δει να πεθαίνουν, τους έχω δει να ψυχοραγούν. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λιβαδιάς έκανε μεγαλύτερο τζίρο από την Πεσσινέ, το ξέρετε. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Ο συνεταιρισμός μας έχει βάλει καταστατικό σκοπό, εκτός των άλλων, να συνδιαμορφώσουμε τα μέλη μας μια άλλη καταναλωτική συνείδηση. Δεύτερο, μια άλλη διατροφική συνείδηση, γιατί είναι σίγουρο ότι η μισή και περισσότερο σαβουροτρώμε. Στόχος, όπως είπε ο Γιώργος, είναι και η διατροφική επάρκεια. Όταν λέμε παραγωγή, ανασυγκρότηση, ο πρώτος στόχος που μπαίνει είναι η διατροφική επάρκεια. Ένας λαός ο οποίος εξαρτιέται για την τροφή του κατά 2/3 από εισαγωγές είναι ευάλωτος σε οποιαδήποτε πολιτική και τη βλέπουμε. Όσον αφορά τους πόρους, η Ελλάδα μέσω του ΕΘΙΑΓΕ έχει κατορθώσει και έχει φτιάξει μια τεχνογνωσία για τους πόρους εκπληκτική. Έχω εργαστεί στην ΚΙΑΣΠΗ που συνεργαζόταν για 10 χρόνια. Δεν θα ξέρετε ότι το ΕΘΙΑΓΕ έχει 6 σπόρους μαλακούς σταριού ελληνικούς. Έχει 5 διαφορετικά είδη σπόρων σκληρού σταριού. Είχε 6-7 ποικιλίες ελληνικού βαμβακιού και πολλούς άλλους. Ουσιαστικά έχει καταργηθεί και πάει. Και φυσικά, αν δεν λειτουργεί, αυτοί οι σπόροι θα χαθούν. Γιατί αυτοί οι σπόροι πρέπει να καλλιεργούνται κάθε χρόνο με συνεργασία με συνεταιρισμούς και με παραγωγούς για να αναπαράγονται. Γιατί ξεκινάει προβασικός, βασικός, α αναπαραγωγής, β αναπαραγωγής, πάει στην κατανάλωση. Η Ελλάδα, σύμφωνα με μελέτες, έχει τη δυνατότητα να εκθρέψει τα ζώα Ολλανδίας, Βελγίου, Δανίας μαζί, χωρίς να εισάγει ζωοτροφή. Αυτοί οι τρεις εισάγουν 80% τη ζωοτροφία και παίρνουν αμερικάνικη μεταλλαγμένη σόγια. Καταλαβαίνετε τι τρώνε τα γουρούνια, τι τρώμε εμείς μετά. Στοχεύουμε στο να διακινούμε ελληνικά προϊόντα, όχι από κανένα υπερεθνικισμό, γιατί πιστεύουμε ότι είναι καλύτερα, τα διατροφικά, ότι είναι καλύτερα. Εμείς έχουμε τον τρόπο με την άμεση επαφή με τους παραγωγούς να το βρούμε στην καλύτερη τιμή για αυτούς και για μας. Το κάναμε στην πράξη.
φακές με 2,40, αυτές που αγοράζετε εσείς στα σούπερ μάρκετ, το Αγκρίνο κλπ. Με 3,20-3,30 και σύμφωνα με τις μαρτυρίες από τις γυναίκες που τα καταναλώσανε, είναι και καλύτερα. Και σίγουρα δεν είναι μεταλλαγμένα. Εντάξει. Έχουμε άμεση σχέση με τους παραγωγούς και με τις ενώσεις τους. Εμείς ως συνεταιρισμός επιδιώξαμε συνεργασίες να κάνουμε συνεταιρισμούς ή με ομάδες παραγωγών. Αλλιώς, αν κάναμε βιομηχανίες, θα κυρώναμε το καταστατικό μας, έτσι. Βέβαια, σε κάποια προϊόντα που δεν τα βρίσκουμε άμεσα σε παραγωγούς ή ενώσεις, καταφύγουν πάλι σε παραγωγούς, έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το πόσο δύσκολο είναι να πείσεις ανθρώπους σαν και εμάς. Σαν και εμάς, όχι τα ζόμπιτ που έτσι θα πάνε στο Σκλαβενίτη ή στο Βασιλόπουλο, δεν τους πείθεις με τίποτα και δυστυχώς είναι και πολύ προοδευτικοί εντός εκτός εισαγωγικών που δεν πείθονται, που είναι αρνητικά αντίθετοι, δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να συζητήσουν τι είναι αυτό το πράγμα για το οποίο μιλάμε. Υπάρχει αρνητική διάθεση από τον κόσμο μέσα σε αυτό το ναχταρμά που έχει γίνει, έχουν κατορθώσει και έχουν φοβήσει τον κόσμο ακόμα να συμμετάσχει σε τέτοιες προσπάθειες, όχι πρωταγωνιστικά, δευτεραγωνιστικά και σαν πελάτη, σαν μέλος, σαν φίλος. Μισό λεπτό στην κοινωνία. Εμείς λειτουργούμε και σαν συλλογικότητα, έτσι. Δεν είμαστε ένα εμπορικό κατασκεύασμα. Ακολουθούμε το ισχύς εν τη ενότητη που λέγανε παλιοί και ότι ο συνεταιρισμός πρέπει να είναι οικονομικά αποδοτικός για να είναι και κοινωνικά χρήσιμος. Προσφέρουμε τη δυνατότητα στα μέλη μας, αρκετά μέλη δεν έχουν ξανασυμμετάσχει σε συλλογικότητες κάθε είδους, εκτός από τα σωματεία που εργάζονται κλπ. Βοηθάμε στο να υπάρχει και μια διαδικασία συλλογικότητας, είναι αυτό που ονομάζω εγώ ομιλοσυνειδητότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μάρκο. Το παρακάνει τον Αυρίο. Αυτό θα ακολουθήσει το ντοκιμαντέρ του Βασίλη Παναμηταφόπουλου και αφορά την ιστορία της ανάπτυξης ενός αριθμού χωριού στην Κρήτη.